Άλλη μια εκπομπή, κυρίες και κύριοι, παρεμβάσει Star Βορείου Ελλάδος, και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 περίπου με ενδιαφέροντα θέματα και στα τρία μέρη της σημερινής εκπομπής. Έχουμε στο τελευταίο μέρος μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ με τον κυβερνήτη των Lions Βόρειας Ελλάδας Κύπρου που βρέθηκε στην Δράμα. Έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής από την Οργάνωση Ελλήνων Συνέλευση μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε εδώ στο στούντιο. Πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον μετά τις εξελίξεις που έχουν εκεί στην οργάνωσή τους. Πάμε όμως να δούμε και την επικαιρότητα που τρέχει. Έχουμε τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο, όπου συζητιέται, δεν συζητιέται το προσφυγικό, δεν συζητιέται οικονομία, συζητιέται όμως το Brexit, που είναι η μεγάλη είδηση, πρέπει να πω, το μεγάλο κάδρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το αν θα φύγει η Βρετανία άμεσα ή αν θα φύγει σε ένα χρόνο, το τι επιπλοκές θα δημιουργήσει μέσα στην Ευρώπη, την ίδια ώρα που η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μετά τη γερμανική, ιταλική οικονομία πλέον, η Ιταλία έχει και αυτή τα δικά της ζητήματα. Εξελίξεις και με την ένταση στην Αθήνα και στο κέντρο εκεί, που μάλλον θυμίζει Πακιστάν η πρωτεύουσα σε πολλά σημεία της, ο Ρουβίκονας, γενικότερα μια κατάσταση, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Την ίδια ώρα που μπαίνει και η οικονομία, οι συντάξεις, τα θέματα που αφορούν τα πρωτογενή πλεονάσματα και οι εξελίξεις στην γειτονική χώρα των Σκοπίων, όπου η συζήτηση συνεχίζεται και του ΒΜΡΟ το τράβηξε το αυτή, θα λέγαμε, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, τον είπα, που τους λέει σοβαρευτείτε και αφήστε ελεύθερους τους βουλευτές να ψηφίσουν. Εκτροπή, μπορώ να το πω έτσι, ή καλύτερα παρέμβαση, ομή παρέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας από τον Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ξένη χώρα. Ουσιαστικά λέει τι πρέπει να κάνουν οι βουλευτές της. Γεγονός είναι ότι εκεί θα γίνει ένα θρίλερ, από όσο φαίνεται. Δεν ξέρουμε, κανένας δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Η πιθανότητα εκλογών είναι μεγαλύτερη στη γειτονική χώρα, όμως πάντα υπάρχει και η πιθανότητα να βρεθούν οι 8-9 βουλευτές που χρειάζεται ο κύριος Ζάιφ και να μην πάει σε εκλογές η γειτονική χώρα, άρα να τρέξουν γρηγορότερα οι διαδικασίες για το Σύνταγμα, άρα να έρθει νωρίτερα η καυτή πατάτα στην ελληνική κυβέρνηση. Η ένταση φυσικά μεταξύ του κυρίου Κουτζιά και του κυρίου Καμένου συνεχίζεται. Έχουμε και μία σύσκεψη, έμαθα στην Αθήνα, για το θέμα της περιφέρειας και το ποιος θα είναι ο εκλεκτός. Καλέστηκαν 38 ήταν τελικά. 28 από τους 31 βρέθηκαν στην Αθήνα και ήρθαν σε επαφή και με τον κύριο Αυγενάκη για το θέμα του τι θα γίνει με την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Οι ασφαλείς πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Χρήστος Μέτιος θα πάρει τελικά τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που μπορούμε να πούμε θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δηλαδή θα ανακοινωθεί μέχρι τέλη εβδομάδος, αρχές άλλης εβδομάδος το πολύ. Θα ξεκαθαρίσει δηλαδή το τοπίο. Δεν έχουμε άλλη υποψηφιότητα στο Δήμο Δράμας αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω, μάλλον αργία έχουν. Θα έχει όμως άλλες 2-3 υποψηφιότητες στις επόμενες την επόμενη περίοδο. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Όθων Μουρμούρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΒΕ και επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου της Δράμας. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα. Με καιρό, πολύ καιρό να τα πούμε. Καλησπέρα και εσένα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Πολύ είδηση. Βλέπετε τι γίνεται. Ναι, τα διαβάζω, αλλά ειδήσεις έχουμε κι εμείς που το ασφαλιστικό μας τυρανάει. Θυμάστε τότε, έχουμε προβλήματα με τα δικαστήριά μας, με διάφορα, τα οποία θα ενημερώσουμε σήμερα, πιστεύω, τον κόσμο, και ευχαριστούμε και το κανάλι που μέσα από αυτό δηλαδή κάνουμε την ενημέρωση, και γιατί υπάρχει στην κοινωνία πάρα πολλά τηλέφωνα. Πολλές φορές, ας πούμε, υπάρχει σήμερα 4 άτομα μου πήραν τηλέφωνο. Τι γίνεται με το ασφαλιστικό, με αυτά που χρωστάμε. Ξέρεις, ένας νοικοκύρης άνθρωπος που ξαφνικά λόγω της οικονομικής συγκυρίας βρέθηκε να έχει οφειλεί 30-40 χιλιάδες στον ΟΑΕ λόγω της οικονομικής δυσχέρειας αυτή που είχε.
Δεν κοιμάται και στα καλύτερά του, ούτε βλέπει όνειρα να πετάνε πεταλούδες. Βλέπει όνειρα ότι κάποιος τον πνίγει, κάποιος τον σκοτώνει. Ξέρω και εγώ, φαντάζομαι ότι όταν έχεις και τέτοια προβλήματα, ότι τα όνειρά σου είναι κάπου εκεί κοντά. Δεν είναι μέσα στην τρελή χαρά σου. Για να δούμε λίγο. Είναι ένα θέμα, είναι ως γνωστόν υπερχρεωμένοι όλοι οι επαγγελματίες. Πρέπει να πούμε, δρομολογήθηκαν αρκετά θέματα που αφορούν τα παρελθόντα χρέη. Και με τις δόσεις, και δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν πολλές οι δόσεις, έστω και αν είναι δύσκολο να καλυφθούν, κύριε Μουρμούρη. Εκεί που πάντα είχαμε ένα κόλλημα είναι με το ασφαλιστικό. Έτσι. Κοίταξε, Θανάση. Να πούμε, ας πούμε, τι κάναμε σαν Ομοσπονδία και πού το πάμε και πώς θέλουμε και τι βλέπουμε από την κοινωνία, ποια είναι τα ακούσματα ότι πρέπει ένα πράγμα να πάρει μια μορφή τελικά. Με τα δικαστήρια. Θυμάσαι, μιλούσαμε από εδώ να κάνουν προσφυγές. Έχει δρομολογηθεί η κατάσταση και είναι σε καλά, δεν να το πω, σε καλό δρόμο. 20 Νοεμβρίου θα γίνουν όλες οι δίκες, και της Καβάλας και της Δράμας, σε τριμελές. Γιατί είχαμε το καλοκαίρι εκδικαστεί, αλλά η υπόθεση παραπέφθηκε από το μονομελές στο τριμελές. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση των τριών, ας πούμε, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το ενός, γιατί έτσι επιμακρυνθεί νομικά, φαντάζομαι, το θέμα. Δεν το ξέρω το νομικό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Μία όμως από αυτές τις υποθέσεις που τρέξανε και της Καβάλας και της Δράμας στα δικαστήρια της Καβάλας, στο διοικητικό, πήρε τη μορφή της. Ποια μορφή? Η προσφυγή χωρίστηκε σε δύο κομμάτια. Το ένα το κομμάτι είναι ότι καλός ή κακός ο υπουργός δεν αντιστήθμιζε τις οφειλές μας προς τον ΟΑΕ με βάση το ΑΕΠ. Γιατί το λέω αυτό? Υπήρχε νόμος, και παλιότερα εφαρμόστηκε πολλές φορές, όταν υπήρχε το ΟΑΕΠ που αυξάνονταν από το 2000 μέχρι και το 2000 που φτάσουμε στην κρίση, και τότε έβγαινε κατευθείαν μία εντολή από τον Υπουργό σε μορφή νομικής, φαντάζομαι, δηλαδή διάταγμα ή τέλος πάντων νομική μορφή, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν έχει σημασία. Ανεβαίνει το ΑΕΠ, πάτε καλά δηλαδή. Ανέβαινε το ΑΕΠ, πάει καλά η Ελλάδα, άρα εσύ, ασούμα, αφού ανεβαίνει το ΑΕΠ, έχεις περισσότερο τζίρο, άρα εφόσον δεν λογίζεται μέσα από τα εισοδήματά σου, αλλά λογίζεται με μια θεωρητική φαντασία, πολύ θεωρητική, ότι ξέρεις, πέρασαν τα χρόνια σαν επαγγελματία, σου δίνουμε 3%, ανέβηκε το ΑΕΠ το κράτος, άρα και εσύ κερδίζεις περισσότερο. Με αποτέλεσμα ανέβαινε. Όταν άρχισε όμως να κατεβαίνει και κατέβηκε αρκετά, 26-27% το ΑΕΠ του κράτους, δεν είπε το κράτος ότι τώρα φτωχαίνατε, άρα πρέπει να πληρώνετε λιγότερο. Αυτό το κομμάτι, αυτή την ακριβώς το λεπτό σημείο, το δικαστήριο της Καβάλας το έστειλε απευθείας στο ΣΤΕ, στο ανώτερο δικαστικό όργανο. Γιατί? Για να αποφασίσει αν σωστά έπραξε ο υπουργός που δεν έβγαζε εντολή να κατεβούνε, γιατί κατέβηκε το ΑΕΠ, ή αν ανέβαινε να ανεβούνε. Αυτό θα κριθεί απευθείας, οπότε εκεί φεύγουμε από τις εφέσεις. Γιατί στο πρωτοδικείο της Καβάλας, ακόμα και αν δικαιωθούμε, πιθανόν να σου λέω, πιθανόν ο ΟΑΕ να κάνει έφεση και να πει να πάμε στο εφετείο. Να πάμε πιο πάνω. Αυτό το κομμάτι φεύγει κατευθείαν και πηγαίνει στο ΣΤΕ. Άρα κάποια στιγμή θα συνεδριάσει στο ΣΤΕ και θα πάρει μια απόφαση και θα πει: καλός ο υπουργός δεν το έκανε αυτό, ή κακός ο υπουργός δεν το έκανε αυτό, άρα πρέπει να κάνει. Το θέμα όμως, για μένα σαν πρόεδρο, όχι σαν όθον, γιατί σαν όθον εγώ είχα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία τη δικαστική, θα ωφεληθώ αν είναι θετικό. Αν είναι αρνητικό, θα είμαι όπου είμαι. Θα είμαι στα ίδια πράγματα. Σαν πρόεδρος όμως της Ομοσπονδίας, έχει ένα κακό. Ποιο είναι το κακό? Αυτοί οι άνθρωποι που και τώρα μας βλέπουν ή και παλιότερα που μας βλέπανε και δεν πιστεύαν ότι να έρθουν να δώσουν 100 ευρώ και να κάνουν μια προσφυγή. Όταν εμείς μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο πιθανόν γίνει το δικαστήριο και ας πάμε στη θεωρητικά ότι δικαιωθήκαμε και έχουμε κάποιο οικονομικό όφελος, δεν θα μπορεί να τρέξει αυτό και για τους υπολείπους. Μεν θα είναι δικάσιμο, δηλαδή θα έχουν δικαστεί και θα υπάρχει μια απόφαση που δικαιώνει κάποιον που έχει το ίδιο πρόβλημα με σένα, αλλά επειδή το κράτος έχει 5 χρόνια μόνο διορία όταν σε χρωστάει λεφτά να τα διεκδικήσεις, ή κακώς σε χρέωσε κάτι, να τα διεκδικήσεις για να έρθεις, ας πούμε, εκεί που έπρεπε. Υπάρχει ημερομηνία λήξης. Ημερομηνία δηλαδή. Λήξης. Οπότε σήμερα έχουμε 2018. Μείον 5 χρόνια πάμε 2013. Αλλά από το 2015 εμείς έχουμε πλέον περίθαλψη με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, έτσι είναι, να τα λέμε. Έχουμε περίθαλψη. Άρα εγώ δεν μπορώ να πω στο κράτος γιατί με χρεώνεις περίθαλψη τώρα, αφού με την παρέχει.
Σωστά με χρεώνει. Και σωστά, αν την οφείλω, πρέπει κάποια στιγμή να την πληρώσω. Ωραία. Τότε όμως, αν θυμάσαι, λέγαμε και όλοι το ξέρουν πλέον, ότι δεν είχαμε περίθαλψη. Παρόλο που δεν είχαμε, μας χρεώνανε. Και ας πούμε ότι αύριο το δικαστήριο βγάζει μία απόφαση και λέει ότι κακώς χρεώνονταν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει αυτό το χρέος να διαγραφεί. Θα διαγραφεί στους 100 της Δράμας, στους 350 της Καβάλας και σε κανέναν άλλον. Για να αυτοί έχει... που κάναν δηλαδή την προσφυγή, λέτε. Οι άλλοι, όχι ότι δεν θα δικαιωνότανε αν πήγαιναν και αυτοί στο δικαστήριο μετά την άλλη μέρα, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος γιατί έχει ημερομηνία λήξεως, όπως είπες. Εντάξει. Οπότε, εμείς σαν Ομοσπονδία και ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί, έχοντας υπόψη διάφορα δημοσιεύματα, ακούσματα από τον κόσμο εδώ της Δράμας, αλλά και γενικά και εγώ σκέτος στην ΚΕΣΕΒΕ, συντάξαμε μία πρόταση. Η οποία πρόταση δεν έχει μέσα δικαστικό χαρακτήρα, αλλά δικαιώνει το σύνολο. Έχουμε και μια πληροφόρηση, κύριε Μουρμούρη, γιατί είναι η είδηση που τρέχει. Παραιτήθηκε ο κύριος Χοντζιάς. Δηλαδή έχουμε γεγονότα πλέον. Αυτή η κυβέρνηση είναι πραγματικά. Φαίνεται υπήρχε μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ Χοντζιά και Καμένου, ας πούμε, και σε εκείνη τη φάση. Ποιος πρέπει να ανταλλάχθηκαν πολύ άγριοι διάλογοι, πρέπει να πω, μεταξύ τους. Συνεχίστε. Και λέω, έλεγα ότι εγώ, σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας, έχω την υποχρέωση, έτσι την αισθάνομαι εγώ, και ότι υπάρχει κάποιος που μου βάλει το πιστόλι και μου πει έχει υποχρέωση τώρα, να εξυπηρετώ το όφελος των πολλών. Και όχι το ενός, ας πούμε, ή το δύο ή των δέκα. Άσχετα αν εγώ πάλι το έλεγα από εδώ και έλεγα, ελάτε να συμμετέχετε. Δεν πάει μέσα στο μυαλό μου δηλαδή ότι εγώ τους το έλεγα. Αφού δεν το ακούσανε, καλά να πάθουνε. Τώρα δεν έχω τίποτα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, δεν είναι έτσι η Ομοσπονδία, ούτε ο Εμπορικός Σύλλογος, ούτε η Ομοσπονδία. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι σκεφτόμαστε και τον συνάδελφο και την κοινωνία ολόκληρη και για κάθε πρόβλημα. Θέλουμε να συμμετέχουμε και να είμαστε παρόν. Εσείς πάντως τους λέγατε τους επαγγελματίες ότι πρέπει να γίνουν προσφυγές. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι αν δικαιωθούν 10 που κάναν προσφυγή, οι χιλιάδες μετά θα έχουν την ευνοϊκή ρύθμιση. Ναι. Όποιος κάνει προσφυγή ουσιαστικά αντιδρά νομικά. Έτσι. Δεν αντιδρούν και οι υπόλοιποι που δεν κάναν. Και θυμάσαι από εδώ, σου κάναμε πολλές εκπομπές και ευχαριστούμε και το Σταρ, γιατί προβλήθηκε το θέμα σε αυτόν τον βαθμό που ήταν και το έμαθε όλη η κοινωνία. Γιατί κάποια άλλη κοινωνική τάξη δεν γνώριζε, ας πούμε, τα δικά μας προβλήματα, ότι δεν είχαμε ακόμη και περίθαλψη. Εντάξει, ήταν πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, σήμερα επανερχόμαστε, ας πούμε, κακώς φυσικά δεν ακολουθήσανε. Γιατί αν τότε ακολουθούσανε, αυτό το πράγμα θα έχει λήξει εδώ και ίσως και ένα μισή χρόνο και μπροστά. Γιατί αν και γεσεβέ όμως, όχι μόνο εδώ στη Δράμα, και στη ΓΕΣΕΒΕ εγώ έχω πρακτικά που έκανα παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και μου έλεγε τότε ο καπαθάς, ας πούμε, και ο κάθε καπαθάς που ήταν αρμόδιος στην ΓΕΣΕΒΕ, ότι δεν μπορούμε να πάμε δικαστικά και δεν γίνεται και αυτό και προκαταβάλλουμε και κάνουμε και ράνουμε. Δηλαδή δικαιολογίες, ας πούμε, αλλά ήρθα και σε εκείνο το σημείο και από τη ΓΕΣΕΒΕ ακόμη, και προχθές που είχαμε και συμβούλιο, του τα είπα, να δικαιωθούμε, γιατί έφτασε ο καπαθάς. Η ΓΕΣΕΒΕ δηλαδή, αλλά πάντοτε είναι του προσώπου η διαδικασία που θα την δημιουργήσει, θα την κάνει. Έκανε προσφυγή κατά του καινούργιου νόμου, αυτού που εφαρμόζεται τώρα, κατά του Κατρούκαλου, μαζί με τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, που δεν ξέρω για ποιο λόγο κινηθήκονται, σωστά κάνουν, δικαίωμά τους. Αλλά εμείς, εκτός από ένα 10%, 12% να το πω, που πληρώνουν πραγματικά περισσότερες εισφορές και κάτι πρέπει να γίνει και για αυτούς, το ανακοινώσανε, πιστεύω ότι πρέπει να το δουν, είναι πολλές εισφορές που πληρώνουν, το 85% έχει ωφεληθεί από αυτή τη γενιά. Άρα εσύ, ΓΕΣΕΒΕ, που εκπροσωπείσαι μάλλον από τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες που ανήκουν στο 85% και όχι από το 15%, όχι ότι δεν πρέπει να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά και για την κοινωνία των 15%, αν είναι δυνατόν. Αλλά να δεις το 85% ναι, πρωτίστως. Έτσι κι αλλιώς εκπροσωπείς από αυτούς τους ανθρώπους. Πας και κάνεις δικαστήριο τώρα, αλλά όταν σε έλεγε ο Μουρμούρης, κάνε μας ένα υπόδειγμα προσφυγής, γιατί εσύ δεν μπορείς να κάνεις, αλλά κάνε μας ένα υπόδειγμα. Δώσ' τους στις ομοσπονδίες να παρακινήσω τον κόσμο όλων της Ελλάδος, των επαγγελματιών, να κάνουν προσφυγές ατομικές, γιατί έτσι είναι, ατομικές ήταν οι προσφυγές. Με 100 ευρώ που είχαμε εδώ, μας κάνανε μια πολύ καλή τιμή οι άνθρωποι που ήταν οι δικηγόροι που τα αναλάβαν, και πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εντάξει, δεν μ' άκουγε. Για το τέτοιο όμως έκανε. Τώρα τέλος πάντων, προχθές που είχαμε το Σαββάτο, πήγαμε με μια πρόταση της Ομοσπονδίας και του Εμπορικού Συλλόγου. Πήγαμε στην διοίκηση του ΓΕΣΕΒΕ και λέω, καταθέτω την πρόταση της Ομοσπονδίας και του Εμπορικού Συλλόγου και λέμε τα εξής. Δέστε την, ας εξετάσει ο νομικός σας της ΓΕΣΕΒΕ, αν δει ότι νομικά στέκεται και όλο αυτό και θέλει να την υιοθετήσει, τότε μπαίνει
την κάνει πλέον δικαίωμά της να την διεκδικήσουμε σαν ΓΕΣΕΒΕ. Αν δεν θέλετε, κανένα πρόβλημα. Εμείς σαν Ομοσπονδία Δράμας, σαν Εμπορικός Σύλλογος Δράμας, θα το πάμε όπως μπορούμε. Και, εκεί... και εσείς έχετε και την αίσθηση και την άποψη ότι νομικά και μόνο μπορείς να πετύχεις κάποια πράγματα. Όχι, είναι... δεν είναι η εποχή που λιώνουμε τα παπούτσια μας στις κινητοποιήσεις. Δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα αν δεν πας νομικά πλέον να το κατακυρώσεις. Είναι ότι αυτόν που του το λες, αν δεν το καταλαβαίνει με τον τρόπο που το αιτιολογείς και μέσα στην κοινωνία που ανήκεις, πόσο δίκιο έχεις ή πιο δίκιο έχεις, τότε θα πρέπει να το πας και δικαστικά για να είναι διπλή ποίηση. Γιατί εκεί φαίνεται ότι, πώς λέμε, ρε παιδί μου, θέλω να μιλήσουμε, θέλω να συμβιβαστούμε, θέλουμε να κάνουμε, να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Αν ο άλλος δεν καταλαβαίνει, λες θα πάμε στα δικαστήρια για να βρούμε μια άκρη. Τότε σοβαρεύεται και αυτός, γιατί λέει, για να πάμε και στα δικαστήρια, δηλαδή. Για να πάμε και στα δικαστήρια, άρα πραγματικά αυτός ας πούμε κάποιο. Και μην ξεχνάς ότι πλέον, δηλαδή έχει πάρει τέτοια διάσταση η πιστοποίηση της αναφοράς ότι ξέρεις αυτό, σε αυτό το πράγμα έχουμε δίκιο, που την προσφυγή, την αιτιολόγηση της προσφυγής μας την είχε κάνει ο Μανιτάκης μαζί με έναν άλλον δικηγόρο, τώρα δεν θυμάμαι τα ονόματα γιατί με τα ονόματα δεν τα έχω καλά και δεν υπάρχει λόγος. Ο κ. Μανιτάκης ήταν πρώην υπουργός. Και σήμερα ο δεύτερος ο δικηγόρος που ήταν μαζί με τον καθηγητή του Μανιτάκη είναι γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πήραμε αυτόν τον άνθρωπο που τον αξιολογούμε ότι είναι καλός, έχει γνώση, που έβγαλε τη δική μας τότε γνωμοδότηση. Εντάξει, και λέει, εσένα σε χρειαζόμαστε για να έχεις και ένα πόστο στην κυβέρνηση για καλό της προσφοράς της Ελλάδος. Θέλω να πω δηλαδή πώς έρχονται τα πράγματα και πώς έρχονται αυτά. Διαλέξαμε, λέτε, και πολύ καλά δικηγορικά γραφεία για να κάνουμε την ακριβώς, όλη διαδικασία. Ακριβώς. Δεν ήταν δηλαδή κάτι, πήραμε κάποιον δικό μας για να το κάνουμε. Αισιοδοξείτε. Ναι. Τώρα, τι λέει η πρόταση όμως. Γιατί στην πρόταση αισιοδοξώ περισσότερο για το πιο γρήγορα. Αλλά το θέμα είναι τη Δευτέρα. Γιατί τη Δευτέρα, θα εξηγήσω παρακάτω. Τι λέει η πρόταση, Θανάση. Θέλω να την ακούεις, να την κρίνεις και μάλιστα όπου έχεις κάποιο σημείο το οποίο στη δική σου κοινωνική τάξη δεν ακούγεται σωστά, εδώ να το συζητήσουμε. Δεν είμαι ο παντογνώστης, αλλά σίγουρα θα έχουμε μια σωστή συζήτηση για να πούμε, να βγάλουμε το αποτέλεσμα αν αυτό που τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία είναι πολύ σωστό. Λέει η πρόταση. Κύριοι, είχαμε ένα καθεστώς το οποίο ήταν τελείως διαφορετικά ως προς τις ασφαλιστικές μας εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕ. Ναι. Ήτανε δίκαιο? Όχι. Γιατί δεν ήταν δίκαιο? Δεν είναι το τέλειο μουρμούρης. Το λέτε εσείς, κυβερνώντες, σημερινοί, δεν ήταν δίκαιο με γνωμάτευση. Την οποία σας έβγαλαν οι σύμβουλοι του κράτους. Οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους. Και είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δίκαιο και θα πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Ήρθε η Τρόικα, οι δανειστές μας, και μας είπαν ότι με αυτό το ασφαλιστικό σύστημα που έχετε δεν είναι ούτε καν αναπτυξιακό, αλλά δεν είναι ούτε καν δίκιο. Θα πρέπει να το αλλάξετε. Μπράβο. Τι κάνατε? Ήρθατε, είδατε το θέμα του ασφαλιστικού και σαν κατρούκαλος υπουργός τότε εργασίας έκανε ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει έχεις εισοδήματα 10.000. Αναλογεί το 27% με 7% περίθαψη να πληρώσεις τις εισφορές. Έχεις εισοδήματα 20.000. Το 20 συν 7 για την περίθαψη, περίπου λέω το 7, εντάξει δεν έχει σημασία, αναλογεί για να πληρώσεις εισφορές. Δηλαδή με βάση το εισόδημά σου. Μάλιστα. Η κρίση που ξεκίνησε το 2009-10, εγώ την προκάλεσα. Σαν επαγγελματίας, εγώ, εσύ, όχι. Την κάνατε εσείς. Άρα συμμετείχα και εγώ στην κρίση για να είμαι υπεύθυνος των πράξεών μου? Όχι. Εσείς κυβερνούσατε και μια ωραία πρωία μας είπατε αυτό. Γιατί πρέπει εγώ να πληρώσω από το 2009 μέχρι την ημέρα που άλλαξε ο νόμος με τον παλιό νόμο πράγμα που δημιουργεί οφειλές, πράγμα που δημιουργεί μεγάλες εφορές εξωπραγματικές, γιατί εγώ είχα 7.000 εισοδήματα, έπεσε κατακόρυφα η δουλειά της οικοδομής, λέω για το δικό μου επάγγελμα ή ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή, π.χ. για παράδειγμα. Ναι, και έπρεπε να δώσω 5.400 το χρόνο για τις ασφαλιστικές μου εισφορές. Αυτό σήμαινε το 80% των εσόδων μου. 80-90 πόσο πάει. Άμα βάλω και την εφορία, το 100%. Αν ο γείτονας δηλαδή δεν μου δίνει κουλούρι, δεν μπορούσα να ζήσω. Εντάξει. Οπότε τι έκανες, άφηνες τις οφειλές και έλεγες για να ζήσω ρε παιδιά. Αφού 7.000 έβγαλα, τι να μου φτάσει αυτό. Εντάξει. Και πάμε και λέμε.
Το δούνο του είπε ότι δεν είναι σωστό το ασφαλιστικό το παλιό. Άρα κακώς χρεωνόμασταν έτσι. Εσείς σαν κυβέρνηση είπατε λάθος και το αλλάξατε. Αν πάμε σήμερα και πούμε αυτούς που χρεωστούν, έναν έναν όμως, όχι οριζόντια, δηλαδή τι λέει ΓΕΣΕΒΕ, να κάνουμε λέει κεφαλοποίηση, που σημαίνει όλους. Έναν έναν. Πόσα εισοδήματα έχεις Μουρμούρη? Το 2010 είχες 7.000. Το 2014 είχες 20.000. Για το 2010 θα πληρώσεις αυτό το ποσό, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Το 2020 θα πληρώσεις, 15 θα πληρώσεις αυτό το ποσό με βάση τα σημερινά δεδομένα, αλλά και αυξημένο του τζίρου. Οπότε, αν κάποιος... Από τη στιγμή λέτε που άλλαξε η φιλοσοφία του ασφαλιστικού και αυτό που μετράει κυρίως δεν είναι καθόλου το πόσα χρόνια είσαι ασφαλισμένος, αλλά το τι τζίρο κάνεις. Έτσι ακριβώς. Καλό θα είναι να πούμε σε μια διαδικασία εφαρμογής του νόμου, τουλάχιστον για την περίοδο που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, να μπούμε. Αλλά γιατί... και πριν. Να μπούμε ακριβώς. Ξεκίνησε η κρίση, γιατί εδώ μιλάμε για σοβαρά ποσά. Είναι άλλο να χρεώνεσαι 2.000 το χρόνο για ασφάλιστρα και άλλο να χρεώνεσαι 7.000 ευρώ. Έτσι. Γιατί 5.000 διαφορά επί 6 χρόνια είναι 30.000. Μπράβο. Συν τους στόχους πήγες 50.000. Ναι, δηλαδή εδώ... Και η τόκη ήταν εξωπραγματική. Όχι θέλετε... από την ημέρα εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, για το πόπολο λέμε τώρα, για τον φτωχό κόσμο, έτσι, για τους μικρούς επαγγελματίες, δεν μιλάμε για τους μεγάλους, όπου και εκεί υπάρχει αδικία, αλλά μιλάμε για το μεγάλο ποσοστό, για το μεγάλο κάδρο. Και... εκεί τώρα υπάρχει πρόβλημα. Και για να πούμε τα πράγματα, μπορεί τώρα κάποιος που μας ακούει και πει, Μουρμούρη καλά τα λες, αλλά εγώ ήμουν βλάκας που πλήρωνα δίκαια. Όχι. Αλλά να σου πω το εξής. Αν και εσύ φίλε μου που ακούς και κάνεις αυτή την ερώτηση τώρα έτσι, φωναχτά, αλλά στην οικογένειά σου γιατί δεν σε ακούω εγώ, θα σου πω ότι και να μην πλήρωνες τότε, αν με τη δική μας πρόταση έρθεις να πληρώεις σήμερα, τα ίδια λεφτά θα πληρώεις. Εμείς τι λέμε, όχι όλους οριζόντια στον ίδιο κάδρο, αυτός που είχε εισοδήματα και εθελημένα ή με στόχο δεν πλήρωνε, γιατί έλα μωρέ κάτι θα γίνει, θα ωφεληθούμε, θα του ζητήσουμε όχι τα λεφτά το λιγότερο, ναι, συστηματικά κακοπληρωτές, όχι το λιγότερο το ελάχιστο που μπορεί να πληρώσει τα 2.700 που είναι σήμερα. Αισιοδοξείτε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δύο λεπτά, πόσο είναι το ποσό που αναλογεί με τα εισοδήματά σου. Αισιοδοξείτε ότι μπορεί άρα, να γίνουν αυτά. Ή δεν πλήρωσε τότε. Θα πληρώσει σήμερα, αν έχει λεφτά θα πληρώσει. Τώρα. Αισιοδοξείτε ότι μπορούν να γίνουν αυτά. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί. Τι υπάρχει, τι όφελος βγαίνει από αυτό το πράγμα. Πρώτον, έχεις μία κοινωνία με 517.000 οικογένειες, γιατί κάθε επιχείρηση είναι μία οικογένεια, η οποία έχει οφειλές στον ΟΕ. Ο ένας τρόπος για να εισπράξεις είναι να τους πάρεις τα σπίτια. Κάνεις αύριο κατασκετήρια. Τους στέλνεις όλους, τους παίρνεις στα σπίτια. Ό,τι περιουσιακά στοιχεία έχουν. Εντάξει. Άλλο σπίτι, άλλο οικόπεδο, μέχρι να εξοφλήσουν. Εκτός και αν χρωστάνε σε τράπεζα, οπότε. Ναι, εντάξει, ναι. Γι' αυτό λέω μέχρι να εξοφλήσουν. Αλλά εσύ, σαν ΟΑΕ, κάνεις αυτό. Σαν ΕΚΦΑ, κάνεις αυτό. Εντάξει. Η άλλη περίπτωση είναι, λες, 517.000 οικογένειες. Αν βάλουμε από 2 είναι 1 εκατομμύριο. Από 4 άτομα κάθε οικογένεια πάμε. 2 εκατομμύρια βγάζουν κυβέρνηση. Άμα βγουν έξω στους δρόμους, ας πούμε. Ζήτω που την κάναμε. Ωραία. Δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Ωραία. Αλλά αφού δεν το κάνεις, θα έρθει κάποια στιγμή που ο κύριος Μουρμούρης που ζει τώρα εδώ και είναι καλά μαζί σας και τα λέει, θα πεθάνει. Και άμα πεθάνει, θα έρθουν οι κληρονόμοι του. Θα έρθουν τα παιδιά του. Θα δουν ένα ποσό στον ΟΑΕ που θα έχει προσαυξηθεί και 50 θα έχουν γίνει 100.000. Δεν θα κάνουν αποδοχή κληρονομίας, θα κάνουν τίποτα, θα χαθεί το σπίτι. Εγώ θα πει, ναι, δεν το δέχομαι. Και θα μαζέψει το κράτος 517.000 σπίτια. Λέω τώρα, ένα αριθμό. Τι θα κάνει. Να τα κάνει τι. Το ένα στον Νικοτσάρα, το άλλο στη Μακροπράη, το άλλο και. Και κάποια αξιόλογα. Δεν λέω εγώ, θα μπει να κρυφτεί. Αυτό είναι ο στόχο του κράτου. Όταν υποφέρουν 517.000 οικογένειε, που έλεγα προηγουμένω, δεν κοιμούνται το βράδυ γιατί το να χρωστά ένα έντιμο άνθρωπο που δεν είχε σαν τάση να κλέψει, δεν πήγε να κλέψει. Εντάξει, ούτε κόροδεψε κανένα. Λέει, πάρτε τη φορολογική μου δήλωση και δέστε ότι δεν είχα εισοδήματα, τι με ζητάτε. Έχει αγανάκτηση. Δεν είναι κλέφτη. Κλέφτης είναι αυτός που πραγματικά είχε εισοδήματα και δεν ήθελε να πληρώσει. Εκείνος λέμε, άπεδο πονηρέ, έλα εδώ. Αυτόν όμως μέσα από τον τρόπο που λέμε τον πιάνεις. Τον πιάνεις και τον καθίσεις εκεί πέρα που πρέπει, στο ποσό που πρέπει να πληρώσει. Αυτόν όμως που δεν είχε, τι να τον τιμωρήσεις.
Θέλεις να βγάλεις όλους αυτούς, όποια κυβέρνηση να είναι. Δεν το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Οι αυρινανοί θα είναι, ποιοι θα είναι, αν είναι κάποιοι άλλοι. Δεν το κάνουν και οι άλλοι. Θα έρθει η ώρα που θα γίνει θηλιά. Όχι σε αυτόν που είναι επαγγελματίας. Γιατί ο επαγγελματίας σιγά σιγά αρχίζει το χωνεύει. Θα χάσω το σπίτι μου. Λέτε δηλαδή ότι ουσιαστικά για το ρεαλιστικό σενάριο μπορούμε να πούμε στο ασφαλιστικό είναι να γίνει ένα κούρεμα ουσιαστικά αυτών των εισφορών οι οποίες ήταν άδικες, οι οποίες ήταν βάρβαρες. Όχι μέχρι, σε όλους οριζόντια όμως. Μέχρι, ναι, όχι χρόνια, οριζόντια, και όχι με βάση τα εισοδήματα. Με βάση τα εισοδήματα, ώστε το κράτος από τη στιγμή που έχει και ειδικά τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν να λαμβάνουν τόσα δισεκατομμύρια. 13 δισεκατομμύρια είναι. Καλό είναι να λάβουν ό,τι προλαβαίνουν, ό,τι μπορούν, να κλείσουν αυτές οι υποθέσεις, η πολύ μαύρη τρύπα, με ένα ποσό. Και να δει μετά το ασφαλιστικό ουσιαστικά την πραγματικότητα με βάση την οικονομική κατάσταση και της χώρας και των οικοκυριών. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ένα από τα ακριβότερα ασφαλιστικά συστήματα της Ευρώπης στη φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Ακριβώς. Σε μια από τις φτωχότερες χώρες. Να πούμε φυσικά, γιατί με ενημερώνουν και εμένα, ότι η παρέτηση του κυρίου Τσίπρα είναι στη διάθεση. Η παρέτηση του κυρίου Κοτζιά είναι στη διάθεση του κυρίου Τσίπρα, όπως από το πρωί γίνονται μεταδόσεις. Θα δούμε τις εξελίξεις, θα σας ενημερώσουμε κιόλας. Παίζεται ένα θρίλερ εκεί. Υπάρχει θέμα, πόσο φάνηκε. Όλα αυτά επηρεάζουν τώρα, γιατί υπάρχει θέμα. Πρέπει να πούμε όταν κάνει Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Λέει τους υπουργούς ότι πρέπει να πάτε στη Βουλή. Αν έρθει πρόταση δυσπιστίας, να στηρίξετε την κυβέρνηση. Φαίνεται, κύριε Μουρμούρη, ότι υπάρχει κάποιο θέμα εσωτερικό μες στην κυβέρνηση, το οποίο γίνεται και έντονο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή φαίνεται να μην υπάρχει σταθερότητα αυτή τη στιγμή κυβερνητική. Για μας, ας πούμε, η σταθερότητα είναι σημαντικό θέμα. Όχι για τους επαγγελματίες μόνο του ελληνικού στρατηγικού μας, για κάθε επενδυτή, όπως το λένε και είναι λογικό. Αλλά από εκεί και μετά θα πράξει κάθε κυβέρνηση. Η πρόταση η δική μας αφορά την κάθε κυβέρνηση, τη σημερινή, την αυριανή, όποια και να είναι. Και θα φυσικά όταν γίνει κατανοητή από τον πολίτη τον κόσμο, θα τη διεκδικήσουμε. Και έλεγα προηγουμένως για τα ωφέλη, γιατί δεν σταμάτησαμε μόνο τον πήραμε το σπίτι, γιατί μπορεί να πει κάποιος να τον πάρει. Γιατί με το πάρει. Καλά κάνει. Και εγώ συμφωνώ. Να το πάρει. Για να δούμε και άλλα ωφέλη που έχει το ίδιο το κράτος από το να εφαρμόσει αυτό που λέμε εμείς σαν πρόταση. Σήμερα πληρώνει και αυτόν που δεν έχει δυνατότητα και δεν είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕ, την περίθαλψή του. Αν μέσα στους όρους αυτούς του διακανονισμού που θα βάλει πλέον, ορίσει ότι από εδώ και πέρα πρέπει να είσαι συνεπής, θα παίρνει και λεφτά και από αυτούς. Δεν θα το δίνει δωρεάν, άρα έχει να εισπράξει. Ένα. Δεύτερον, αν μειώσει και φέρει τα πράγματα εκεί που σήμερα έχει δρομολογημένα με το νομοσχέδιο που έκανε η ίδια η κυβέρνηση, το κάνει και από το 2009 μέχρι το 2015, έχει να εισπράξει. Ενώ τώρα δεν παίρνει λεφτά, να πάρει σπίτια είπαμε. Ας τα πάρει, αν θέλει να τα πάρει. Ωραία. Λεφτά όμως δεν παίρνει. Αν όμως με βάλει εμένα με βάση την οικονομική μου κατάσταση, γιατί και αυτό τεκμηριωμένα το λέμε ότι μπορεί να γίνει, ο εξοδικαστικός συμβιβασμός με τα κόκκινα δάνεια έχει ο μηχανισμός που μόλις κάνω εγώ αίτηση για να ενταχθώ μέσα εκεί, μου βγάζει. Πού έχω καταθέσεις, πού έχω χρέη, σε ποιον οργανισμό, σε ποια υπηρεσία, σε ποια τράπεζα. Άρα μέσα από αυτό την πλατφόρμα μπορεί να δει εγώ όχι μόνο αν οφείλω και πόσα λεφτά έχω σήμερα, πόσα εισοδήματα είχα και ανάλογα να με κρίνει και να μου πει κύριε Μουρμούρη εδώ... Πάντως πρέπει να αναλυθούν για να το κλείσουμε αυτό το θέμα και να δούμε και άλλα θέματα μετά τις διαφημίσεις. Θα πρέπει αυτό το θέμα να το δουν. Εσείς βάζετε δύο, μπορώ να το πω έτσι, παραμέτρους. Η μία είναι και η προσφυγή που κάνατε. Ναι. Με σκοπό να υπάρξει μια δικαίωση, γιατί πληρώνατε... Και μια πίεση προς την κυβέρνηση. Και μια πίεση προς την κυβέρνηση. Και φυσικά να υπάρξει και μια συντεταγμένη προσπάθεια και πρωτοβουλία και από την ΓΕΣΕΒΕ και από τους εμπορικούς συλλόγους. Έτσι. Όλοι μαζί να στηρίξουν αυτό το αίτημα. Πάμε διαφημίσεις. Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής εδώ με τον κύριο Όθωνα Μουρμούρη για να δούμε και κάποια άλλα θέματα. Κύριε Μουρμούρη, έχει ξεσπάσει στη Δράμα θα λέγαμε ένταση
στο κέντρο της πόλης, έχουμε αυτούς τους περίεργους κόνους κακής αισθητικής κιόλας. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας αίσθηση, αν προσφέρουν κάτι στην αισθητική της πόλης, γιατί οι κόνοι όταν τοποθετούνται πρέπει να δίνουν και κάτι στο χρώμα της πόλης, έχω την αίσθηση. Μπήκαν και κάτι εκεί περίεργες νησίδες με τσιμέντα. Γεγονός πάντως είναι ότι κάποιοι επαγγελματίες διαμαρτύρονται, κάποιοι άλλοι λένε καλά είναι έτσι γιατί τώρα περνάνε ευκολότερα τα αυτοκίνητα. Αντιδρά και ο Εμπορικός Σύλλογος, λέει υπάρχει θέμα μαγαζιά εδώ, έχουν πρόβλημα στην περιοχή. Ποια είναι η δική σας άποψη? Σίγουρο είναι ότι η κυκλοφοριακή, να το πούμε έτσι, σήμερα δομή της δράμας, αυτό που είχε σαν κυκλοφορία αυτοκινήτων, είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν προτού 10 χρόνια, προτού την κρίση. Λιγότεροι κυκλοφορούν με αυτοκίνητα, λιγότεροι είναι αυτοί που χρειάζονται και τους χώρους ακόμη και όλα αυτά, και καθένας δηλαδή μελετά. Άρα, πιθανόν, λέω τώρα, ο Δήμος να έχει κάποια μελέτη του 2000, 2005, 2007, ξέρω και εγώ, δεν ξέρω αν και αυτό, και να μας πει, ας πούμε, να βγει αύριο και να ισχυριστεί ότι εγώ δεν το κάνω, ρε παιδιά, έτσι κουτορού. Έχω εδώ μελέτη, που μου λέει το σύστημα του κυκλοφοριακού πώς θα ρυθμιστεί. Αυτό με τα σημερινά δεδομένα είναι εκτός. Με ποια λόγια. Γι' αυτό υπάρχει αγανάκτηση. Γιατί όταν πραγματικά έμπαινες σε μία οδό και στον Παπανδρέο ή εκεί που είναι, πώς τη λέμε, δεν θυμάμαι τώρα, που πάει, ας πούμε, για τα σιδεράδικα εκεί. Ιωνος Δραγούμη. Έμπαινες εκεί, ας πούμε, και ήταν πάντοτε μποτιλιαρισμένη και κορνάριζες για να βγει, για να κάνει. Εννοείται στη γωνία με την οδό. Ναι, όχι μόνο. Δηλαδή, στο σύνολο της οδού, μόλις έμπαινες, άρχισε να μπει μέσα, ας πούμε, υπήρχαν αυτοκίνητα. Γιατί κάποιος ήθελε να κατεβάσει κάτι, κάποιο αυτό. Οπότε μπούκωνε η οδός. Εκεί όταν το έβλεπες, έλεγες πω τι είναι αυτό. Σήμερα όμως. Και είναι χαρακτηριστικό, τελευταία, η νησίδα, είναι χαρακτηριστικό το σημείο που απλώνει λίγο. Ναι, που ενώνεται με την οδό Βεργίνας, όπου εκεί σε κάποια στιγμή δεν μπορούσε να περάσει ούτε ένα αυτοκίνητο, ενώ είναι μεγάλος ο δρόμος. Πάρκερ νεόνας δίπλα στον άλλο. Σήμερα όμως που δηλαδή, κάνεις τις νησίδες αυτές και τέτοια, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει πελάτης, δηλαδή οι άνθρωποι τώρα εκεί που είναι τα μαγαζιά, εκεί και στις κράκες, σε άλλα σημεία φυσικά, δεν μπορούν. Δηλαδή ψάχνουν τον πελάτη να σταματήσει, να πάρει μια βρύση, ξέρω κι εγώ, κάτι σε σίδερο, κάτι ανταλλακτικό, κάτι. Με 2 λεπτά. Γιατί πού να πάει για πάρκινγκ, ας πούμε, να πάει. Και δεν έχει να σταματήσει πουθενά. Αν σταματήσει, θα πρέπει να είναι μέσα στον δρόμο και να έρθει άλλο πίσω από τον καρφό, ένα μποτιλιά περισσότερο. Άρα, εσύ ήρθες δηλαδή και να πεις, ας πούμε, τι, μια κοινωνία σήμερα που αγκομαχά, ας πούμε, οικονομικά, που προσπαθεί, ας πούμε, να πιάσει τον πελάτη, όχι με χαμόγελο, με ποιο τρόπο μπορεί, ας πούμε, για να επιβιώσει. Σε κάνουμε και πιο δύσκολη τη συνθήκη, παρόλο που έχουμε μία μελέτη, λέω πιθανόν, δεν το ξέρω, αλλά αυτή με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να είναι σε ισχύ. Γιατί αυτό δεν έχει σχέση με την κυκλοφορία που υπήρχε την εποχή, λέτε, που υπήρχε, δηλαδή, και χρήμα. Λέτε δηλαδή ότι λέγατε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τις ασφαλιστικές εισφορές, ότι εδώ συζητάμε με όρους προμνημονίων για την κυκλοφορία στην πόλη. Έτσι, ακριβώς. Άλλαξαν τα δεδομένα. Βεβαίως. Δεν έχει την κυκλοφορία που είχε η πόλη. Κλείσαν και μερικές εκατοντάδες μαγαζιά στο κέντρο. Παπανδρέου. Μπορούμε να δούμε την οδό Σκρά. Η οδό Σκρά πρέπει να έχει το μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων, κύριε Μουρμούρη. Ναι, ναι. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή της και φτάσουμε μέχρι εκεί που φτάνει η Καραολή Δημητρίου και δούμε τι γίνεται, μπορούμε να μετράμε και να βγάλουμε διαγωνισμό ποια είναι πιο πολλά. Τα ανίκιαστα ή τα, μπράβο, ναι, τα κλειστά ή τα ανοιχτά μαγαζιά. Εκεί δηλαδή και υπάρχει κάποια ρύθμιση κυκλοφοριακή. Πιθανόν, λέω τώρα, δεν το ξέρω, εγώ δεν είδα καμιά μελέτη, δηλαδή, λέω όμως, αλλά λογικά πάντοτε ξέρεις όταν κάποιον τον κατηγορείς ή για κάτι τον λες, τεκμηριώνει με μια άποψη κάτι για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Και λέω, φαντάζομαι, ας πούμε, θα μας πει σήμερα, άμα κάνουν και δημοτικό, εδώ έχουμε τη μελέτη, αυτοί βγάλανε, αυτοί εφαρμόζουμε. Τι λέω, ρε φίλε, πότε την εφαρμόζεις, το 2018, με αυτό που 8 η ώρα στη δράμα, τώρα που βραδιάζει, δεν κυκλοφοράει αυτοκίνητο. Δεν περνάει αυτοκίνητο. Και ένα που γυρνούσα για να βρω, ας πούμε, πού θα παρκάρω. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά. Και αν αυτά δεν τα βλέπεις με βάση τα σημερινά δεδομένα και το τι ζητάει η σημερινή κοινωνική κατάσταση, όπως είναι, είσαι εκτός. Πού ζεις? Ή πολύ ψηλά και βλέπεις από ψηλά τα πράγματα και χάνεις τη λεπτομέρεια. Εντάξει. Ή πουθενά και δεν ξέρεις τι κάνεις.
Γιατί χρειαζόταν εικόνη αυτή? Αν πραγματικά υπήρχε πρόβλημα, πέντε φορές αν πήγαινε δημοτική αστυνομία, τώρα είναι το πρόβλημα. Τι θα έκαναν μετά? Και το μαγαζί όταν πας κάπου για να ψωνίζει γιατί είναι μόνο, πώς είχε, γράφουν εδώ. Εμείς, γιατί σε προστατεύσαν πελάτη δηλαδή, όχι γιατί νοιάστηκε μην πληρώσεις. Αλλά σε λέμε, άμα έρθει εδώ και τον κόψουν και ένα πρόστιμο, την άλλη φορά δεν θα ξαναρθεί στο μαγαζί μου, θα πάει σε ένα άλλο που δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Καλό θα είναι, λέτε, οποιασδήποτε τέτοιες αποφάσεις να έχουν μια κοινωνική διαβούλευση και να μην πέφτουν σαν κεραυνό. Το λιγότερο, μπράβο, εκεί θα κατέλεγα, θα σου. Πάρε την Ομοσπονδία. Πάρε τον Εμπορικό Σύλλογο. Εντάξει. Να πάρουμε την ευθύνη, να ρωτήσουμε και εμείς τα μαγαζιά εκεί πέρα, ρε παιδιά, τι λέτε και εσείς, αυτό θέλω να κάνω. Να μας πούν κάποιες απόψεις και να πάμε και να πούμε. Και μετά, άμα σου πούνε, και σε έλεγα με βάλε κόνους και εμείς, συμφωνούσαμε δηλαδή, να βγεις εσύ και να πεις, όχι, εμείς πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Αλλά δυστυχώς αυτή η οικονομία των μικρομεσαίων ανήκει σε εμάς. Στον Εμπορικό Σύλλογο, στην Ομοσπονδία, στο Επιμελητήριο, ποιο ρώτησες? Κανέναν. Μα γιατί, ρε φίλε, μαζί δεν ζούμε εδώ στη Δράμα? Εμείς δεν προσπαθούμε, ό,τι και εσύ, θέλουμε να κάνουμε τη Δράμα μας καλύτερη? Εγώ τι κάνω τώρα εδώ πέρα? Λέω για τη δική μου οικογένεια, λέω για τη δική μου δουλειά, για την κοινωνία δεν μιλάω? Άρα το ίδιο ενδιαφέρον δεν έχουμε? Εσύ σαν δήμαρχος, ναι, μπράβο σου, καλά κάνεις. Και εγώ από εκείνο το πόστο, το μικρό, της Ομοσπονδίας, που είμαι. Έχω την αίσθηση πάντως ότι όταν υπήρξε αυτή η συνεννόηση και η επικοινωνία, λύθηκαν προβλήματα. Όταν δεν υπήρξε, και υπάρχουν 3-4 σημεία καταλυτικά αυτή την τετραετία, πρέπει να πούμε, κύριε Μουρμούρη. Ένα είναι αυτό τώρα. Ένα μπορώ να θυμηθώ τα δέντρα, τα περίφημα δέντρα στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Μπορώ να θυμηθώ την υπόθεση Κορακάκη, ας πούμε. Όταν είδαμε να μην υπάρχει συνεννόηση και διαβούλευση. Επαφή με λίγα λόγια. Και συζήτηση με πιο ειδικούς. Έχω την αίσθηση ότι στο τέλος χάθηκε η μπάλα. Μπράβο. Χάθηκε και το γήπεδο μαζί. Έτσι ακριβώς. Και ξέρω, όλοι οι Έλληνες είμαστε πολύ ειδικοί στο να αιτιολογούμε ακόμη και το φταίξιμό μας. Δηλαδή να φταίς και να βρίσκεις τον τρόπο να λες, κοίταξε, το έκανα μένα αυτό, αλλά από εκεί και από εδώ και έτσι και αυτό. Ενώ οι Γερμανοί είναι αυτό, λέει τάκ, τάκ, κάθετη. Μαύρο άσπρο, ναι. Κάθετη. Εμείς ας πούμε έχουμε και τον γκρι μέσα. Εντάξει. Θα βγουν αύριο. Μόνο γκρι. Ναι, ναι, όχι όλες τις καταστάσεις. Ναι. Λέει, κοίταξε, δηλαδή τόσο γκρι, πραγματικά. Λέει, οικονομικά δεν ήμασταν καλά. Δεν φταίμε όμως εμείς, φταίνε αυτοί που. Θυμάσαι που συζητούσαμε εδώ ότι μας βάλαν στα μνημόνια γιατί θέλουν τον ήλιο μας για να πάρουν, να βάλουν φωτοβολταϊκά οι Γερμανοί. Πούντι. Θυμάσαι. Εντάξει, τώρα κάποιοι άλλοι λέγανε ότι με ξεμάτιασμα μπορούσαμε να πούμε και από τα μνημόνια. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι, δηλαδή. Ναι, ναι, δηλαδή. Καταλαβαίνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα έτσι. Γι' αυτό θα βγει και η δημοτική αστυνομία. Κάτι θα βρει να πει. Το θέμα ήταν να μην φτάσει εδώ. Κάνε μια ερώτηση. Και όταν θα μιλήσεις με πολλούς, θα αλλάξεις, θα δεις και την άποψη. Ποτέ και η δική μου άποψη δεν είναι, όχι η δική μου γιατί είμαι κάποιος ειδικός, αλλά και η δική μου και η δική σου δεν είναι τέλεια. Κάνεις όμως διάλογο. Ίσως τώρα με την απλή αναλογική, με την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση. Εγώ το πιστεύω. Δοθεί πλέον η δυνατότητα, αναγκαστικά πλέον θα πρέπει να συνυπάρχουν. Γιατί φαίνεται ότι αυτός ο νόμος δημιουργεί, είναι δημαρχοκεντρικός, δημιουργεί μια λογική ότι ο δήμαρχος ή η πλειοψηφία αποφασίζει, η μειοψηφία αποδέχεται. Τώρα τι ακριβώς είναι η πλειοψηφία και τι μειοψηφία είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά και γεγονός είναι ότι με την απλή αναλογική ίσως αναγκαστούν σε όλα τα επίπεδα να συνομιλήσουν, γιατί μπαίνει και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεκτή έγινε η παρέτηση τελικά του κυρίου Κοτσιά. Έφυγε ο κύριος Κοτσιάς από Υπουργός Εξωτερικών. Άντεξε, πρέπει να πούμε, την πίεση από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν άντεξε την πίεση από τον. από τον Καμένο. Από πάνω τον Καμένο. Μάλλον. Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τσίπρας, αναγκαστικά φυσικά για. Θα δούμε αν θα έχουμε Υπουργό Εξωτερικών καινούριο. Άλλωστε είναι στο εξωτερικό, πρέπει να πούμε, ο κύριος Τσίπρας και προκύπτει αυτή η κατάσταση. Έτσι που λες. Και σε άλλους δρόμους, ας πούμε, δηλαδή εκεί που μπορούσε να σταματήσει κάποιο αυτοκίνητο, ενώ έχει τη δημοτική αστυνομία, τι κάνει η δημοτική αστυνομία? Πάτε να κάνει τη δουλειά της. Δεν σου πει κανένας γιατί κάνει τη δουλειά της. Αλλά όπως είπες τώρα προηγουμένως, κοίταξε να δεις, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω ειλικρινά. Όταν βγήκε η δημοτική αστυνομία και κάναμε τη σταθεμένη με πληρωμή με την κάρτα. Ήταν αντιπολίτευση, ήταν ο Χαρακίδης Δήμος, ήταν αντιπολίτευση η σημερινή Δημοτική Αρχή. Πω, πληρώνουν πολλά, κάνουν μισό ευρώ, 10 λεπτά. Τι ήταν, α πούμε, τώρα που πληρώνει, είχα την ιστορία, θέλει να κάνει να ξεπληθεί. Βγήκαν φωνάρι. Δηλαδή, δεν είναι αυτά λογικές. Εγώ τουλάχιστον, σαν άτομο, δεν εκφράζει απέναντί σου γιατί εσύ τώρα κυβερνά, άρα εγώ πρέπει να σε πολεμώ. Όχι, δεν.
Αλλά να δούμε τα πράγματα και με τη λογική. Αυτή η κοινωνία που μας ακούει μπορεί να είναι αδιάφορη σε πολλά σημεία. Δεν είναι κανένα, δεν είναι κουτό. Η κοινωνία είναι πολύ υποψιασμένη και τα ξέρει δεν... όλα πρέπει να σα πω. Δηλαδή, άμα περνιέμαι τώρα εγώ εδώ για έξυπνο και αυτό που με ακούει δεν καταλαβαίνει πού το πάω ή πόσο πονηρό είμαι γιατί θέλω να τον κοροϊδέψω, γελασμένο είμαι. Ή λε κάτι γιατί το πιστεύει. Και σου με κάνει τον διάλογο και λέει, κοίταξε να δεις. Η κοινωνία έλεγε ότι στην οδό Ιωνο Δραγούμη, στην οδό Σκρά, για να μην μα θεωρήσουν κάποιοι λαϊκιστέ, μακριά από εμά ο λαϊκισμό και μακριά από εμά τα χειροφιλήματα. Έτσι ακριβώ. Δεν φυλάμε χέρια. Καμιά φορά ούτε, είμαστε γλύφτε. Για να λύνουμε και κάποιε παρεξηγήσει. Έτσι ακριβώ. Τουλάχιστον εμεί, εγώ προσωπικά έχω μάθει, κύριε Μουρμούρη, να είμαι. Μα συμπεριλαμβάνει και του δύο με πολύ μεγάλη. Είμαι ξεκάθαρο και με όρθια περπατησιά μια ζωή. Δεν ακριβώς. Έχω αλλάξει ούτε κόμματα, ούτε υποψηφίου δημάρχου, ούτε τη μια μέρα είμαι με τον έναν δήμαρχο, την άλλη με τον άλλον. Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμω. Υπήρχαν άλλες εναλλακτικές προτάσεις. Δηλαδή, αυτά πρέπει να απαντηθούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, προκύπτουν ξαφνικά πράγματα μέσα στην πόλη. Όποιος έχει μια πινελιά, όποιος σκεφτεί κάτι δηλαδή το βράδυ, πάει το πρωί, το εφαρμόζει. Δεν είναι έτσι, έχω την αίσθηση. Και καλό θα είναι να γίνεται και μια διαβούλευση. Υπάρχει και επιτροπή διαβούλευσης για θέματα του, πήγε, των Δήμων. Λειτουργούν αυτές οι επιτροπές. Δεν ξέρω. Δεν πήγε κανένα. Διάβαζε κάποια δημοσιεύματα. Γιατί να πάω. Ακούγεται η άποψή μου. Όταν δεν έχει, δηλαδή, τώρα λέω, αν πάμε ως χάρη αυτός που κάνει τη διαβούλευση, δεν είναι απέναντι αυτός που πρέπει να είναι, ο Δήμαρχος, λέω, δεν ξέρω αν ήταν ή όχι. Ένα αυτό. Δεύτερον, από αυτό που θα πω, δεν θα εξαρτηθεί πόσο σωστό είναι η πρότασή μου, αλλά θα εξαρτηθεί αν μπορεί, αν συμφέρει, αν έχουμε κανέναν κολλητό, να μας την κάνει. Αυτά δεν γίνονται. Θα πάω να χάσω τον χρόνο μου για να κάνω τέτοια πράγματα. Υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Όταν είσαι πραγματικά σωστός και στιβαρός μπροστά στην κοινωνία και λες τα πράγματα που εσύ πιστεύεις, εντάξει, αν πραγματικά το πιστεύαν και αυτό με τα κολονάκια, ξέρεις τι θα κάνανε. Την άλλη την ημέρα που, που ήταν για να γίνει αυτό σαν πρόβλημα, θα πήγαινε και το κάνανε τσιμέντο, όπως το κάνανε εκεί στην τέτοια πολεμούσα σκρά, στις Υπηρεγγύες, πώς λέγεται η οδός που είπες, στα Σιδεράδικα εκεί πέρα. Κάνανε τσιμέντο. Την πρώτη μέρα θα το κάνεις. Αυτό το πιστεύεις. Αυτό είναι. Το κάνανε, λέει, δοκιμαστικά με κολονάκια. Και αφού είδαν ότι είναι λειτουργικό, το κάναμε με τα τσιμέντο. Άρα δηλαδή τι έκανε. Η οδός Ιωνος Δραγούμη πρέπει να. Διαβούλευσε δηλαδή... με τα αυτοκίνητα. Έχω την αίσθηση η οδός Ιωνος Δραγούμη πάντως, γιατί την περνάμε κάθε μέρα, δεν έχει ούτε ένα. Μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, ούτε ένα πανσέ κάτω, ούτε ένα. Έτσι. Ούτε ένα έτσι. Χόρτο. Μπράβο. Ούτε ένα κυριολεκτικά. Τι μια μπορεί. Ρίζα χόρτο δεν έχει. Είναι όλοι τσιμέντο. Ναι. Και μπράβο. Έχει εμπορικά μαγαζιά εκεί τα οποία. Σήμερα δεν μπορούν να. Αν πάει λέει, το φορτηγό να κατεβάσει. Αυτά τα μαγαζιά έχουν επαγγελματίες, άνθρωποι σίδερα πουλάνε. Έναν αιώνα. Έχει, ναι. Πρέπει να πούμε. Μπράβο. Μια ζωή. Ναι, μια ζωή. Από τότε ναι. που γεννήθηκε. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή, να σηκωθεί να φύγει από το μικρό του μαγαζί για να πάει κάπου αλλού. Εγώ, αν πραγματικά ήταν τόσο προβληματικό το κυκλοφοριακό στη Δράμα σήμερα. Εδώ και χρόνια πλέον δεν συζητάμε για τέτοιο πράγμα στη Δράμα. Ότι έχουμε πρόβλημα, έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα και αυτό έχουμε. Δηλαδή, είχαμε. Όχι ότι λύθηκε. Το έλυσε όμως η οικονομική κατάσταση. Τι να το κάνω εγώ άμα έχεις ένα σπίτι, που όταν το χτίσεις, ας πούμε, σε 10 παιδιά, και τώρα έχεις με τη γυναίκα σου. Και καλό θα είναι... Τότε χρειαζόσουν ένα μεγάλο σπίτι. Και καλό τώρα είναι... χρειάζεσαι ακριβώς αυτό που έχεις. Και καλό θα είναι η κυκλοφοριακή μελέτη, φυσικά, η οποία θα απασχολήσει το Δήμο το επόμενο χρονικό διάστημα, και μετά τις εκλογές και τώρα. Και, καλό θα είναι να λάβει τα σημερινά επικαιροποιημένα στοιχεία, έτσι. Κύριε Μουρμούρη. Αυτό που είπαμε από την αρχή της εκπομπής, ακριβώς. Ότι εδώ μιλάμε για ένα άλλο περιβάλλον. Το αν κάθε Πέμπτη έχει μια κίνηση, ένα κομμάτι μέχρι την Αντιγόνου και ένα κομμάτι μέσα στην οδό 19ης Μαΐου και λίγο το κέντρο της πόλης, δεν σημαίνει ότι η πόλη είναι Αθήνα ή Λονδίνο. Δεν έχει δηλαδή κίνηση μεγάλη, δεν είναι μια πόλη σαν την Κομωτινή να έχει εμπορική κίνηση και ταχύτητα αναπτυξιακή. Δεν έχει την κίνηση που έχουν άλλες πόλεις. Και για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι σήμερα αυτό που λέμε, δηλαδή λες την Πέμπτη τώρα. Η πρώτη ερώτηση που κάνεις έναν γνωστό σου που κατέβηκε ή πάει στο παζάρι, ξέρεις ποιο είναι, τι είχε, είχε κίνηση σήμερα. Δηλαδή περιμένεις να σου πει ναι για να χαρείς. Κατάλαβες. Δεν σε δυσαρεστεί και λες, ας πούμε, δεν είχε κίνηση, τι ωραία πήγαμε για αυτό το πέρα. Είδαμε κόσμο, ρε, βγήκε ο κόσμος, άρα πάει καλά. Δεν ψυχολογία, ρε παιδιά. Και πας εσύ τώρα και μου κάνεις, ας πούμε, πράγματα τα οποία
Κάνει ένα άλλο έργο, κάνει μια μελέτη, ξέρω εγώ, κάνει κάτι μύτρια με κολονάκια τώρα. Θα πάτε δηλαδή σήμερα στο Συμβούλιο. Βεβαίως θα πάω. Έχουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους. Για να δούμε, όχι, για να δούμε. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Ποιο εμπορικό σύλλογο. Και ήθελα να πω, Θανάση, κάτι που δεν είπαμε για το ασφαλιστικό, ότι τη Δευτέρα, 10 η ώρα, η Ομοσπονδία μετά από επαφές που είχε και με τον βουλευτή, α πούμε, γιατί έτσι κλείνονται αυτά, θα έχει συνάντηση με τον Πετρόπουλο, τον υφυπουργό, για την πρόταση. Πήρε δηλαδή μια διάσταση το θέμα σε όσους το δείξαμε, το προωθήσαμε για να ενημερωθούν ότι είναι σωστή η πρόταση, είναι τεκμηριωμένη η πρόταση, δεν είναι οριζόντια η πρόταση, φέρνει έσοδα στο κράτος, εξυπηρετεί μια ολόκληρη κοινωνία που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν αυτό το θέμα, ήταν καταχρηστική, δηλαδή έχει όλα αυτά. Με αποτέλεσμα, τη Δευτέρα θα πάω, θα κατέβω κάτω με την πρόταση παραμάσκαλα, θα πάω να δούμε τον Πετρόπουλο και θα έχουμε αποφάσει. Εκεί φυσικά, επειδή ξέρεις, εγώ είμαι και αυτός που φωνάζουν, ας πούμε, δεν πρόκειται να ευχαριστώ σε κανέναν αν τα πράγματα τα δω ότι ξέρεις, να ξέρεις τώρα σύμπτη, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί κάτι της για τους αγρότες έκανε με τις ασφαλιστικές εισφορές. Κάτι της για τους δικηγόρους, ειδικά για τους δημοσιογράφους που δεν συμπεριλαμβάνεις εσύ, γιατί για να γραφείς εσύ στο δικό σας ταμείο, εντάξει, πρέπει να περάσεις, ας πούμε, από όλα τα καλά που βλέπουν στην τηλεόραση και λένε τις καλές ειδήσεις, τάχα μου, που είναι γνώστες. Δεν είσαστε γραμμένοι στην ΕΣΥΕ για να έχετε τα ευνοϊκά αυτά. Εσείς είστε στο ΙΚΑ, όπως είμαστε και εμείς τώρα, οι όλοι οι εργαζόμενοι. Με αποτέλεσμα, και οι δημοσιογράφοι έχουν καλύτερες προϋποθέσεις για τις το ασφαλιστικό, λέτε, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Φαίνεται ότι και με τις προτάσεις που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν την τρικυμία. Έχουν μια τάση. Κάτι θέλουν να κάνουν. Πριν τη σημερινή τρικυμία, φαίνεται ότι θα γίνουν και κάποια πράγματα για τους αγρότες, για κάποιες άλλες επαγγελματικές ομάδες. Και σωστά θα γίνουν. Συμφωνούμε. Αλλά το θέμα μας είναι ότι όχι μόνο τη μία πλευρά, και εκτός αυτού πρέπει να ακούσουν και εμάς, γιατί φτάνει, ρε παιδιά. Δεν αντέχουμε άλλο. Αφήστε μας να κοιμηθούμε τουλάχιστον. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Μουρμούρη? Τίποτα. Αν δεν μας έχει διδάξει πραγματικά η σημερινή κατάσταση ότι όλοι είναι άξιοι, όλοι μπορούν, αλλά πρώτα πρέπει να συζητάνε. Πρέπει να συζητάνε και να ακούνε και τον κόσμο, αλλά και αυτούς που κάνει. Ποτέ μην προσπαθείς να κάνεις. Δεν υπάρχει το ενός αντρός αρχή που ξέρεις, τα ξέρει όλα, θα τα κάνει αυτός. Αυτά τελειώσανε. Ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο έξυπνος, πιο πονηρός. Όχι γιατί δεν ήτανε. Δεν έγινε το μυαλό του ξαφνικά, πήρε, έγινε μεγαλύτερο. Αλλά προβληματίστηκε. Σκέφτηκε ακόμα και το βράδυ που κοιμάται. Αυτό που άκουσε, αυτό που ζει, έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα, έχει συζητήσει χίλιες φορές για πράγματα, με αποτέλεσμα σαφέστατα ξέρει κάτι περισσότερο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να μην ξέρει σήμερα ότι 2 παγκόσμιοι οργανισμοί που είχαν και γραφεία και εδώ, UNICEF και Ερυθρός Σταυρός, έχουν κλείσει από αυτό που γινόταν στην Ελλάδα. Ατσίμαντο. Αυτό και μόνο σαν σκέψη σε βάζει και αρχίζει και δουλεύεις. Αν αυτό κλείσανε αυτοί οι οργανισμοί, οι οποίοι είναι παγκόσμια αναγνωρισμένα, εντάξει, σε όλο τον κόσμο, κλείσανε στην Ελλάδα, δεν κλείσανε πουθενά αλλού, τι συνέβαινε στην Ελλάδα? Πρέπει να πληρώσει ο Όθων. Θεωρούν οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, θεωρούν ότι πλέον δεν μπορούν να έχουν μπορώ να το πω έτσι, να έχουν υπό τη σκέπη τους έναν οργανισμό τόσο αμαρτωλό όπως ο Ερυθρός Σταυρός στην Ελλάδα. Το ίδιο είπε και για τον απλούστατο λόγο ότι εκεί έγινε ένα απίστευτο πάρτι, το οποίο προς τιμήν του ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Αυγερινός, το αναγνώρισε και είπε τα χειρότερα για αυτά που γινόταν την προηγούμενη περίοδο. Ακριβώς. Όμως είναι γεγονός ότι όταν είσαι μέλος ενός διεθνούς οργανισμού με τέτοια κοινωνική προσφορά και με τέτοια ιστορία, δεν θέλεις να αμαυρώνεται και η ιστορία. Δηλαδή, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός δεν θέλει να αμαυρώνει την ιστορία του από τέτοια σκάνδαλα όπως και η UNICEF. Βέβαια. Η οποία είχε άλλα απίστευτα πράγματα εκεί. Δηλαδή, με πιάνεις πώς. Γιατί κάποιοι έχουν πεθάνει κιόλας, τους έχουμε γνωρίσει κιόλας. Και γινόταν εκεί ένα πανηγύρι μεγάλο. Δηλαδή, δύο διεθνείς οργανισμοί που δεν μπορεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή, και εγώ το θυμάμαι από παιδάκι για τον Ερυθρό Σταυρό να γυρνάνε οι γυρίες, ας πούμε, και να παίρνουν τα 10 δραχμές τότε. Εντάξει. Και αυτό που δεν ήταν δηλαδή μεταξύ υπουργού και ξέρω κι εγώ, και είχε γίνει τη λαμογιά μέσα εκεί πέρα. Τώρα,
Τι να είστε καλά, κύριε Μουρμούρη, κυρίες και κύριοι, ήταν Όθων Μουρμούρης εδώ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων Δράμας και Περιφέρειας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΒΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, και να χαιρετήσουμε τον κύριο Μόμτσο Γιάννη. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλήνων Συνέλευσης. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να υπογραμμίσουμε ότι είστε από την Καβάλα, κύριε Μόμτσο, και φυσικά δεν είστε επαγγελματίας της πολιτικής. Όχι, είστε συνταξιούχος επαγγελματίας, μου λέγατε μάλιστα 42 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιοκτήτης συνεργείου, 7 χρόνια στο εξωτερικό και καμιά 6 χρόνια, 13.500 ένσημα. Χέρια με ρόζους. Τώρα γίνανε. Και μάλιστα συνεργείο για καράβια. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε. Ναυτικές, όχι δηλαδή. Ναυτικές συνήθως όταν θαλάσσιο. Ακούμε συνεργείο λέμε αυτοκινήτων. Όχι, όχι. Τον, ναυτικές μηχανές θαλάσσιο. Και να τονίσουμε φυσικά ότι η Ελλήνων Συνέλευσης είναι ένας φορέας που είναι πολύ φασαρία για αυτόν τον φορέα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Κάποιοι σας βλέπουν και επιφυλακτικά σίγουρα. Κάποιοι άλλοι λένε τι ρόλο παίζουν αυτοί. Τι είναι ακριβώς η Ελλήνων Συνέλευση? Για αυτό το δεύτερο που είπατε, φροντίζουν έντεχνα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, που εγώ τους λέω ότι είναι οι δολοφόνοι της αλήθειας, τα μεγάλα μέσα μαζικής εξαπάτησης, όχι τα επαρχιακά, που πάντοτε μας δίνουν λόγο και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Αρτέμης Όρας, σαν άνθρωπος, όταν ήρθε, σαν ιδιώτης, απευθύνθηκε στους κρατεούς, πήγε στο κράτος. Έδωσε με τους πιο επίσημους θεσμούς, κατέθεσε 600 δισεκατομμύρια στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Το έκανε γνωστό σε όλους τους κρατεούς. Ξεκινάμε από την Παγκόσμια Τράπεζα, όπου από εκεί εκταμιεύονται από ένα συμβόλαιο που έχει ο Αρτέμης Όρας, στο Δούνο του, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ελλάδα, σε όλους τους φορείς, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή, ό,τι κάναμε, το κάναμε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και των θεσμών που εμείς σεβόμαστε στην Ελλάδα, με τους θεσμούς της Ελλάδας. Πηγαίνουμε. Μάλιστα, λέτε τώρα για 600 δις. Ακριβώς. Τι εννοείται, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Αναφέρεστε στο περίφημο ομόλογο, ας πούμε. Δεν είναι ένα ομόλογο, είναι 6 ομόλογα των 100 δις, τα οποία με δικαστική απόφαση, συγκεκριμένα με την απόφαση 67-650 του 2013, κατέστη αμετάκλητη και ανέγκλητη. Άρα τα 600 δισεκατομμύρια δεν μπορεί κανείς να τα ακυρώσει. Προσπάθησε όμως αυτό το καθεστώς, γιατί μιλάμε για ένα καθεστώς. Αυτό που υπάρχει τώρα στην Ελλάδα και σκοτώνει τον Έλληνα είναι μία συμμορία κομμένη σε κομμάτια, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, μπλε, και μετά μας βγήκε και ροζ τώρα στο τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, που μαζεμένοι όλοι μαζί προσπαθούν να σκοτώσουν τον Έλληνα από το 1831 μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια. Ο Αρτέμης Όρας, όπως σας είπα, τα έβαλε τα χρήματα αυτά στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Θα ήθελα εδώ η... Όταν λέμε χρήματα εννοούμε ομόλογα. Ομόλογα. Δεν υπάρχει χρήμα. Γιατί δεν... ακούει ο άλλος 600 δις, αν τα δει κιόλας θα πάθει ήλικο. Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, υπάρχουν χαρτιά. Ουσιαστικά. Οπωσδήποτε. Τα οποία χαρτιά όμως είναι από ένα συμβόλαιο που έχει ο Σόρας, ο Αρτέμης Όρας, και μπορώ να σας το καταθέσω. Άλλωστε το έχω καταθέσει στους δικηγόρους της Καβάλας, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας επίσημα, και τους λέω: αν μπορείτε, ακυρώστε το. Τους έδωσα 2 σελίδες από το συμβόλαιο, το οποίο συμβόλαιο είναι 2.375 δισεκατομμύρια. Μέσα από αυτά έβγαλε ο Σόρας 6. Έχεις και εσύ το δικαίωμα να πας να κάνεις ένα μπλοκ επιταγώνων, ανάλογα με τα κεφάλαια που έχεις στην τράπεζα. Έβγαλε 6 ομόλογα 100 δισεκατομμυρίων, τα οποία κατέθεσε στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, φυσικά παίρνοντας την άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είναι ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι της Ουγκάντας. Ναι, από τράπεζα που έκλεισε όμως. Όχι, 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 όχι. Είναι εξωτερικό χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην ακούτε τα κανάλια. Εγώ προκαλώ επίσημα από τον σταθμό σας οποιονδήποτε δικηγόρο, οποιονδήποτε πολιτικό, οποιονδήποτε οικονομολόγο να έρθει να κάτσει απέναντί μου, αυτός με τα στοιχεία του και εγώ με τα δικά μου. Εγώ θα αποδείξω ότι ο ελληνικός λαός είναι πάμπλουτος
Και όλα τα κόμματα αυτά που δυστυχώς τους δώσαμε το δικαίωμα να μας κυβερνάνε, παρόλο που ο Ηράκλειτος έλεγε «Ούδη πάτιον εστί ηγίστε τους επίλυδας των αυτοκτόνων». Δηλαδή δεν είναι καθόλου πατριωτικό να επιτρέπεις να σου κυβερνούν αλλογενείς. Για πέστε μου τώρα, εδώ λέτε ότι υπάρχει η δυνατότητα και αποπληρωμής του χρέους και ουσιαστικά η χώρα να γίνει και αυτάρκης, η χώρα να γίνει και δυνατή, η χώρα να γίνει και πλούσια. Αν ήταν όμως τόσο μεγάλο το ποσό, θα σας έλεγε κάποιος, και υπήρχαν αυτά τα λεφτά, γιατί να μην τα πάρουν οι άλλοι και να το κάνουν? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση που εγώ από τη μεριά μου, σας ευχαριστώ που την κάνατε, θα έλεγα να μαζευτούν οι μεγάλοι δημοσιογράφοι και να κάνουν αυτή την ερώτηση, την ίδια ερώτηση, στο επίσημο κράτος. Γιατί το επίσημο κράτος μας απάντησε πάρα πολύ ευγενικά στον κύριο Σόρα. Ναι, κύριο Σόρα, βλέπω τα ομολογά σας, βλέπω τα 600 δισεκατομμύρια και τα παραθέτω στο Ελεγχτικό Συμβούλιο του Κράτους για περαιτέρω, σε τρεις θεσμούς για περαιτέρω. Από εκεί και ύστερα σταμάτησε η ιστορία. Δεν θέλουνε. Θέλουνε να εφαρμόσουν το πρόγραμμα που είχε πει ο Κίσιγκερ ότι το 2018 δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ όχι μόνο για να υπάρχει Ελλάδα, αλλά να δυναμώσει και να γίνει ξανά. Να δώσει πάλι τα φώτα σε όλο τον πλανήτη. Δεν είμαστε μόνο για την Ελλάδα εδώ. Είμαστε παντού. Δεν μυρίζεστε το τι γίνεται στον πλανήτη. Δεν το μυρίζεστε τις αλλαγές που γίνονται στον πλανήτη. Είναι τεράστιες οι αλλαγές, πρέπει να πούμε, και τεράστιες. Υπάρχει μια δυναμική στα πράγματα. Πρόσωπο κλειδί, θα λέγαμε, σε όλα αυτά, κύριε Μόμτσο, είναι ο Αρτέμης Σόρας. Έχω την αίσθηση, αν πει στο επίθετο Σόρας, αυτή τη στιγμή, όχι Σόρος, Σόρας, αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση, το γνωρίζουν όλοι, γιατί έχει γίνει και πολλή διαφήμιση και πολλή δυσφήμιση. Για πέστε μου τώρα, είναι ουσιαστικά ένας άνθρωπος που τα κάνει όλα ή είστε συλλογικά, συνολικά, τώρα που ο κύριος Σόρας έχει και κάποια προβλήματα με τη δικαιοσύνη? Τον υποστηρίζετε, τον στηρίζετε? Τι ακριβώς συμβαίνει? Όχι μόνο τον στηρίζουμε, αλλά και τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο μου φαίνεται, Ιούλιο, κάναμε το συνέδριό μας. Γιατί ο Αρτέμης Σόρας, αφού το κράτος δεν έκανε το καθήκον του να πάρει ως όφιλε, ως αντιπρόσωποι του ελληνικού έθνους, εθνική αντιπροσωπεία έχουμε, αυτή είναι η κυβέρνησή μας, έτσι δεν είναι? Το έθνος όμως δεν υφίσταται νομικά, είναι αντιπρόσωποι του έθνους. Αφού δεν έκαναν το καθήκον τους να εκταμιεύσουν αυτά τα χρήματα, ο Αρτέμης Σόρας τους είπε κάποτε: «Μη με αναγκάσετε να φτιάξω το φορέα». Έτσι λοιπόν στις 4 Ενάτου του 2015 δώσαμε εντολή, καμιά 100 γραφεία, 110 γραφεία, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, δώσαμε εντολή εφαρμόζοντας το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα να μπουν όσοι μας ακούνε, ειδικά απευθύνουμε στους νομικούς και στους οικονομολόγους. Στο ψήφισμα 61-295 στις 13 Σεπτεμβρίου το 2007, που είναι ο νόμος περί αυτοδιάθεσης των λαών, τον οποίο εμείς εκμεταλλευτήκαμε και αυτοπροσδιοριστήκαμε ως Έλληνες κυρίαρχοι, αυτόχθονες ηθαγενείς. Στο συγκεκριμένο ψήφισμα λέει: «Κανένας στον πλανήτη δεν επιτρέπεται να ακυρώσει αυτό». Γιατί το κάνανε? Γιατί έχουμε και εξελίξεις. Όχι με τη Μακεδονία που πάνε να κάνουν τα Σκόπια Μακεδονία. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Τίποτα δεν θα κάνουν. Μακεδονία είναι η Ελλάδα. Ελλάδα είναι η Μακεδονία. Και αυτοί δεν νομιμοποιούνται να κάνουν τίποτα. Επομένως, εμείς ό,τι κάνουμε, κινούμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο νομιμότητας του διεθνούς δικαίου, γιατί αυτός ο νόμος που σας είπα είναι στο διεθνές δίκαιο. Είναι ο νόμος περί αυτοδιάθεσης των λαών και των δικαιωμάτων των αυτοκτόνων ηθαγενών. Και αφού λοιπόν εμείς αυτοπροσδιοριστήκαμε, όλα τα τρισεκατομμύρια που ακούτε, τα οποία είναι από το 1945 από τον Bretton Woods, είναι στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Ποια είναι η κυρίαρχη ελληνική? Ενώ πηγαίνουμε με την εθνική οδό στην Αθήνα, ενώ πετάει η εθνική, ξέρω εγώ, παίζει μπάλα η εθνική Ελλάδος, μπορείτε να με ορίσετε το έθνος που είναι? Ποιο είναι το έθνος? Σαν νομικά, νομική οντότητα, πού είναι το έθνος? Άρα αυτό που εμείς κάνουμε είναι ξανασύσταση του έθνους των Ελλήνων. Γιατί τα κόμματα είναι κομματάκια, κομματιάσαν το έθνος, πήραν τον κόσμο με το μέρος τους, δίνουν ένα κομματάκι στον καθέναν, γιατί η ανάγκη του καθενός να βγάλει το μεροκάματό του και να αγωνιστεί για να ζήσει την οικογένειά του, δεν του περισσεύει χρόνος να μάθει.
Εμείς τον καλούμε να μπει μέσα στα γραφεία. Να μάθει. Γιατί άμα δεν μάθεις και πιστεύεις, η πίστη είναι θάνατος. Είναι η σφαίρα που σκοτώνει τη λογική. Πριν λίγο έξω με την κυρία, λέγαμε για δύο παιδάκια που σκοτωθήκανε εδώ λίγο πιο κάτω στον Άγιο Αθανάσιο. Ξέρετε γιατί σκοτωθήκανε? Γιατί πιστέψανε ότι μπορούν να τυθασέψουν ένα αυτοκίνητο με 200 χιλιόμετρα. Πιστεύεις ότι θα περάσεις και βγαίνεις αντίκρι και σκοτώνεσαι. Όταν ξέρεις όμως ότι όταν θα περάσεις θα σκοτωθείς, δεν θα περάσεις. Άρα γνώση λέτε πρώτα και μετά πίστη. Ακριβώς. Χρειάζεται η γνώση. Πολλά γραφεία σε όλη την Ελλάδα πρέπει να πούμε. Βέβαια. Πόσα? Όχι στην Ελλάδα. Όχι στην και Ελλάδα. Στο εξωτερικό. Βεβαίως και στο εξωτερικό. Και στείνονται συνέχεια. Έχουμε φτάσει κοντά τα 400 γραφεία, τα 380. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τον αριθμό γιατί έχουμε γύρω στα 70-80 υποίδρυση. Τι είστε πολιτικός φορέας δηλαδή? Βεβαίως πολιτικός φορέας, όχι κόμμα. Ο πολιτικός φορέας που συστήνουμε το έθνος των Ελλήνων ξανά για να μοιράσουμε την περιουσία η οποία είναι πιστοποιημένη από όλους τους ελληνικούς θεσμούς. Κανένας δεν μπορεί να ακυρώσει αυτά που λέμε. Και εγώ σας δηλώνω ξανά, προκαλώ οποιονδήποτε εκπρόσωπο τύπου κομμάτων, δικηγόρους, οτιδήποτε. Ο δικηγορικός σύλλογος Καβάλας έχει από μένα από πολύ παλιά ολόκληρο φάκελο, αλλά όχι μόνο. Το φάκελο τον έχει ο εισαγγελέας. Όπου μέσα στο φάκελο έχουμε τα πάντα, από πού έχουμε τα εξώδικα. Κάνουμε την εξώδικη διαδικασία και δίνουμε εντολή και εξουσιοδότηση να μπουν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς που είναι εδώ, δηλαδή τα 2,3 εκατομμύρια. Σε άλλες μου εκπομπές έχω πει στην τηλεόραση ότι βρίσκονται κρεμασμένα στα σκριν της Τράπεζας της Ελλάδος. Και προκαλώ να βγει κάποιος από τους πολιτικάντιδες και να πει ότι αυτό δεν υφίσταται. Εμείς έχουμε τα πάντα. Ξέρετε, είναι τόσο εύκολο. Ο ίδιος ο Σόρας είπε. Πηγαίνουμε με τον εισαγγελέα, με την αστυνομία, με ό,τι άλλο θέλετε, στην Τράπεζα της Ελλάδος, δίνω τον κωδικό, χτυπάω τον κωδικό και σε 3 λεπτά πιστώνονται στην Ελλάδα 600 δισεκατομμύρια. Και σε 7 εργάσιμες μέρες, τα συγκεκριμένα IBO ή ομόλογα, γιατί είναι ομόλογα IBO, δεν ξέρω αν ο κόσμος καταλαβαίνει. Είναι δηλαδή με αντίκρισμα για να πούμε. Βεβαίως, βεβαίως με αντίκρισμα όπως λέτε. Βεβαίως. Με αντί 7 μέρες για να πιστωθούν στους λογαριασμούς μας. Πρόθεση δεν υπάρχει. Γιατί κανένας από αυτούς που μας κυβερνάει απάνω δεν είναι Έλληνας. Άλλωστε το είπε και ο Παπανδρέου. Αν κάνουμε ένα τεστ DNA μέσα στο κοινοβούλιο, λέει, αμφιβάλλον θα υπάρξει κανένας που διηγεί ούτε να κάθεται. Να τονίσουμε επίσης ότι έγινε πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης οι σχέσεις που έχει και ο κύριος Σόρας και γενικότερα αυτός ο φορέας, ο πολιτικός φορέας όπως αναφέρατε, με την κυρίαρχη θρησκεία στην Ελλάδα, την Ορθοδοξία, κύριε Μόμψο, και τη σχέση που έχει με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, με το Δωδεκάθεο και με όλα αυτά. Θα ήθελα και μια απάντηση, μιας και έχουμε τη χαρά να είστε εδώ μαζί μας, να απαντήσετε και σε αυτό το ερώτημα, γιατί είναι κομβικό ερώτημα. Βεβαίως, βεβαίως. Και σίγουρο είναι ότι πάρα πολλοί σας ρωτάνε κιόλας. Ναι. Καλά δεν είστε χριστιανοί εσείς, το Δωδεκάθεο είστε. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν πας να δημιουργήσεις το έθνος των Ελλήνων, μέσα στο έθνος των Ελλήνων υπάρχουν 650 θρησκείες. Εμείς αγκαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο Θεό πιστεύουμε. Των Ελλήνων το έθνος όμως κατά 99,9% είναι Ορθόδοξοι. Δηλαδή, μα κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή είναι κάποιοι καθολικοί φυσικά δεν Έλληνες, έχει σημασία. Κάποιοι μουσουλμάνοι, αλλά οι πιο πολλοί είναι. Η ερώτησή σας είναι τόσο σωστή και τόσο σοβαρή που εγώ θα ήθελα να μας την απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Σόρας, να ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Σόρα από ένα βιντεάκι που είναι 2,5-3 λεπτών. Α, βεβαίως, βεβαίως. Yeah. Έχουμε την δυνατότητα και όταν είμαστε έτοιμοι να μου πουν μέσα από το κοντρόλ για να δούμε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο με τον κύριο Σόρα. Πάμε να το δούμε. Η διαχωριστική γραμμή είναι η εξής. Ήδη τα ΜΜΕ της αντινόησης προσπαθούν να χαρακτηρίσουν θρησκευτική τη διαδικασία τη δικιά μας. Εδώ λοιπόν θα τοποθετηθώ ως εξής. Και τώρα τελευταία, το πάνω ότι φτιάχνουμε και θρησκεία. Τους λέω λοιπόν είτε για αρχαιολάτρες, είτε για αρχαιολινιστές, είτε για τα ζώα του Εβραϊσμού, είτε για οποιοδήποτε άλλο ζώο κινείται μέσα σε δόγματα και δεν μπορεί να αντιγυφθεί το υπαρκτό του αληθινό. Δωδεκαθεσμός και παπαριές τούμπανα και όλες αυτές των Εβραίων, των Χαζάρων και κάτι εγκάθετων μασόνο αρχαιολινιστών, τους λέω λοιπόν ότι θα με βρούμε μπροστά τους. Πες τους να πάνε από εκεί που ήρθαμε. Πάει αυτό. Σε όλους τους ανθρώπους, τους συνέλληνες, τους μη συνέλληνες, φιλέλληνες, αλλά και οποιονδήποτε άνθρωπο,
δεν τα έχουμε και δεν μπορούμε να τα βάλουμε με κανένα θρησκευτικό πρόσωπο που πρεσβεύουν ως θεότητα ή μη, όποιο δόγμα κι αν είναι. Δεν κινδυνεύει καμία θεότητα ούτε από εμένα, ούτε από την Ελλήνων Συνέλευση, αλλά ούτε και εν γέννη με τη συνέλευση ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Δεν μπορούμε εμείς και δεν επιτρέπεται από τον πολιτισμό μας, με όλο το σεβασμό, αλλά ακούστε, το σεβασμό στα πρόσωπα των ανθρώπων και των συνελλήνων που πιστεύουν οπουδήποτε, καλός ή κακός, δικαίως ή άδικα. Εκεί δεν ακουμπάει η πολιτεία. Με τους εκπροσώπους όμως που κλέβουν τον κόσμο μου, που άλλα δηλώνουν και άλλα κάνουν, που έχουν τεράστιους λογαριασμούς, που έχει τη γη των προγόνων μου, το 70% της Ελλάδος ανήκει στην Εκκλησία. Όλα αυτά είναι μια τεράστια εκμετάλλευση. Με τους εκπροσώπους δεν δέχομαι κανέναν εκπρόσωπο του Θεού, του, είτε του Πάπα, είτε εδώ του ρασοφόρου του δικού μας, είτε του Ινδού, είτε του Σατανά. Αυτό είναι απάτη, κύριε. Αν αυτό δεν είναι απάτη, τι είναι, κύριε? Πηγαίνοντας οι παπάδες, αυτοί οι άγιοι άνθρωποι που κάνουν τόσο καλό, και δηλώνανε και παίρνανε την υπογραφή να πάρουν την περιουσία του ανθρώπου για να πάει, λέει, να έχει καλό παράδεισο. Ακούστε, κύριε, η κόλαση είναι αυτό που ζούμε εδώ, στον κόσμο. Και αυτή την κόλαση σε αυτόν τον κόσμο θα τον παγώσω. Αυτή εδώ είναι η κόλαση. Την ψάχνετε λοιπόν για παράδεισο, γιατί εδώ είναι η κόλαση. Τίποτα παραπάνω. Δεν με ενοχλεί καμία θεότητα και δεν μπορώ να την πειράξω. Και η πολιτεία των Ελλήνων δεν έχει να κάνει με καμία θεότητα τίποτα. Εδώ ήταν από μια ομιλία, πόσο κατάλαβα. Ναι, ήταν, είναι η θέση μας. Παραστατικά πρέπει να πω, είπε την άποψή του και την άποψη που εκφράζει όλη την Ελλήνων Συνέλευση ο κύριος Σόρας. Ουσιαστικά λέει ότι εμείς δεν αποκλείουμε και δεν στηρίζουμε καμία... Σεβόμαστε τη θρησκεία του κάθε ανθρώπου. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πολιτεία. Η πολιτεία που εμείς θα κάνουμε, γιατί μπορούμε, γιατί τις προγραμματικές μας δηλώσεις τις έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο, οι οποίες είναι εδώ, έτσι, και είναι σφραγισμένες από τον Άριο Πάγο, οι προγραμματικές μας δηλώσεις. Αν θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω ένα κομμάτι στην αρχή που λέει: το πρόγραμμα που εμείς θα φτιάξουμε, αναπτύσσεται κατωτέρω, είναι στηριγμένο επάνω στις οικονομικές προσφορές του κυρίου Αρτέμη Σόρα προς την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, καθώς επίσης και στο πρόγραμμα 2,3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έχει κατατεθεί στα ταμεία κληρονομικών κεφαλαίων των αυτοχθόνων κυρίαρχων Ιθαγενών Ελλήνων. Έτσι. Αυτές οι προσφορές... Με την καλή έννοια Ιθαγενών Ελλήνων πρέπει να πούμε, γιατί είναι ένας όρος. Δεν είναι, δηλαδή, πολλοί κόσμος ακούει το Ιθαγενής ναι. και... Έχετε δίκιο, ναι, σε αυτό. Είναι λίγο σοκαριστικό. Όμως πρέπει να πούμε... Ιθαγενής είναι αυτός που έρχεται ευθύς από το ίδιο γένος. Και εμείς καταγόμαστε από το γένος, από τον παππού μου, τον προπάπο μου, τον προπάπο μου, τον προπάπο μου, τον προπάπο μου. Έτσι. Αιματολογικά δηλαδή είμαστε το ίδιο γένος. Καταγόμαστε από τον ομομήτριο Θεό, δημιουργό. Εγώ, παράδειγμα, δεν αποδέχομαι τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τη Σάρα. Αυτά. Εγώ είμαι απόγονος του Σοκράτη, του Ηρακλή, του Μεγαλέξανδρου. Είμαι απόγονος των Ελλήνων. Στο αίμα μου κυλάει αίμα ελληνικό. Θα κατέβετε τώρα εσείς, θα πάτε στις εκλογές, θα συνεργαστείτε, θα δώσετε το παρόν στις εκλογές. Γιατί είμαστε και σε μια περίοδο, πρέπει να πω, η οποία έχει εκλογικό χρώμα, κύριε Μόμτσο. Ακούστε να δείτε. Ο πολιτικός φορέας ο οποίος στήσαμε με δημοκρατικές διαδικασίες και εκλέξαμε πλέον, ενώ πριν σας είχα πει ότι διορίσαμε εμείς εφαρμόζοντας εκείνον τον νόμο, τον Σόρα σαν αρχηγό, το διορίσαμε. Χρησιμοποιώντας και τώρα, έγινε το συνέδριό μας. Μέσα από το συνέδριο εκλέχθηκε ο Αρτέμης Σόρας επίσημα ο αρχηγός. Κάναμε τη δεύτερη διαδικασία όπου εκλέξαμε το 9 μελές συμβούλιο, το οποίο θα είναι αυτό που θα κυριαρχεί, και είμαστε πανέτοιμοι να κατεβούμε στις εκλογές. Μια άποψη που μπορώ να σας εκφράσω. Θα πάτε ευρωεκλογές που έχουμε. Σε όλες φυσικά. Δεν ξέρουμε φυσικά τι θα γίνουν όμως. Πρώτα, από όσο κατάλαβα. Προσέξτε όμως, εδώ θα υπάρχει μία διαφορά. Θα κατεβαίνει το κάθε κόμμα εκπροσωπώντας ένα κομμάτι του ελληνικού λαού και θα κατέβουμε εμείς εκπροσωπώντας το έθνος των Ελλήνων κάτω από την ελληνική σημαία, το έθνος των Ελλήνων, που εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε το register στα Ηνωμένα Έθνη.
Δηλαδή, μέσω του Αρτέμις Ώρα έχουμε πάρει την πιστοποίηση στα Ηνωμένα Έθνη ότι εμείς, η Ελλήνοσυνέλευση, είναι οι εκπρόσωποι και όχι οι αντιπρόσωποι του έθνους, οι εκπρόσωποι του έθνους των Ελλήνων. Εμείς εκπροσωπούμε νόμιμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα στις επόμενες εκλογές να μην βγάζουν τους λογαριασμούς που θέλουν αυτοί 3,50, 90, 45 ή 45 εγώ. Περισσεύουν άλλα 60, 3,50 κάνει 150. Εμείς θα φέρουμε διεθνείς παρατηρητές και δεν θα μετράει καμιά singular. Θα είμαστε εκεί σε κάθε εκλογικό, αλλά θα είμαστε και στο τέλος με διεθνείς παρατηρητές. Αυτό το ξέρουν τα κόμματα. Γι' αυτό και συνεχώς φρενάρουν τις εκλογές. Σας είχαν πει στην αρχή ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα πάνε σε εκλογές. Μόλις συστήσαμε εμείς στον πολιτικό μας φορέα τη δομή του ελληνικού έθνους, σήμερα πρέπει να απευθύνομαι στο λαό και λέω: το ελληνικό έθνος σήμερα είναι εδώ. Με πλούτο απεριόριστο που είναι κατατεθειμένο σαν συμβόλαιο στον οργανισμό, στον Άριο Πάγο, που ο Άριος Πάγος, όταν τον είπαμε αυτά, δεν είπε πού θα τα βρείτε αυτά. Είναι πιστοποιημένα από τον Άριο Πάγο. Εμείς, επειδή περνάμε μέρες τραγικές, ο κόσμος δεν έχει να φάει, δηλώνουμε με το που θα πάρει η Ελλήνοσυνέλευση την κυβέρνηση της Ελλάδος, που θα την πάρει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, που θα πάει ο κόσμος, στις πρώτες 10 μέρες θα βάλουμε σε κάθε αφημί που είναι στους εκλογικούς καταλόγους 20.000 ευρώ. Ο Άριος, κοιτάξτε. Έχω την αίσθηση, λέμε κύριε Μόμψο, κάποια πράγματα. Έχω την αίσθηση πάντως ότι μια χώρα η οποία δεν παράγει τίποτα, γιατί αυτό είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύω ότι έχει κάποια, να το πω έτσι, κάποια κληρονομικά πλεονεκτήματα και έχουμε από μια περιουσία ο καθένας χωρίς να το ξέρουμε. Γιατί είναι γεγονός ότι για να βγάλεις 20.000 ευρώ, επαγγελματίας ήσασταν, πρέπει για να δουλέψεις κιόλας σαν χώρα. Η χώρα δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή. Αυτό τουλάχιστον το βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό το κάνουμε. Κοιτάξτε, σας ξαναλέω, είναι στον Άριο Πάγο οι προγραμματικές μας δηλώσεις, σφραγισμένες από πίσω σε μορφή συμβολέου. Είναι συμβόλαιο. Αυτό είναι συμβόλαιο. Αν δεν το κάνουμε, θα διωχθούμε. Και ξέρετε ότι μας κυνηγάνε όλοι, θεοί και δαίμονες, έτσι. Θα σας το διαβάσω από εδώ. Είναι προγραμματισμένο από τώρα, συγκεκριμένα από την κατάθεση που έχει γίνει υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας στους Έλληνες πολίτες των 600 δις δολαρίων από τις 28/9/12, να γίνει άμεση εκταμίευση ευθύς με την ανάληψη της κυβέρνησης από την Ελλήνοσυνέλευσης και να δοθεί σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα πολίτη που είναι καταγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους το ποσό των 20.000 ευρώ ως άμεση ανακούφιση και στήριξη μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί ύψους 2.300 δις για την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό, όπου είναι το έθνος. Δηλαδή και μια κοινότητα Ελλήνων στην άλλη άκρη του πλανήτη μπορεί να αιτηθεί από αυτά τα χρήματα και εμείς θα του τα δώσουμε γιατί είναι δικά του. Πρέπει να πούμε ότι φέρατε και κάποια έγγραφα να τα δούμε. Είμαστε, συζητάμε εδώ και αρκετή ώρα. Κάποιες εικόνες από τον προϋπολογισμό από τα χρόνια του 2013-2018, θα δούμε συνοπτικά όμως. Κύριε Μόμψο, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε κάποιους πίνακες. Λοιπόν, βλέπουμε το πρώτο πίνακα. Είναι δικά σας στοιχεία, κύριε Μόμψο. Μάλλον είναι στοιχεία του προϋπολογισμού. Βεβαίως. Έξοδα και έσοδα ουσιαστικά. Βλέπουμε στα πιστωτικά θα πάμε. Στα πιστωτικά έσοδα, αυτό είναι το 2013. Είναι 114 δις. Όσα χρόνια πίσω κι αν πάτε, στην εποχή των παχαίων αγελάδων, δηλαδή τότε που είχαμε πολλά λεφτά. Συνεχίσουμε πάνω στην από επόμενη... τα 200 δις δεν είχαμε. Το επόμενο, πάμε στο επόμενο. Ο επόμενος προϋπολογισμός είναι του 2014. 117 δις. Είναι ο τακτικός προϋπολογισμός. Πάμε λίγο παραπάνω. 148 του 2015. Και πάμε στο επόμενο. 583 δις. Συμπτωματικά την ημερομηνία κύρωσης του προϋπολογισμού η ισοτιμία ευρώ δολαρίου μας βγάζει ακριβώς 600 δις. Τον επόμενο χρόνο, πάμε στον επόμενο χρόνο. 614 δις το 17. Παρακαλώ όσοι μας ακούνε, είναι εύκολο, έχουν όλοι τους κομπιουτεράκια, χτυπήσουν νόμος 4444 ΦΕΚ 234 234. Εμένα, να μην με πιστέψετε, εγώ είμαι αυτός
που φωνάζω στον κόσμο μη πιστεύετε. Επομένως, δεν δέχομαι να με πιστέψει κανείς. Δεν το δικαιολογώ όμως αν δεν ελέγξει. Ειδικά αν είναι άνθρωπος που άρχη, έστω και επί ενός ανθρώπου, δηλαδή δήμαρχοι, δικηγόροι, δικαστές, έχουν υποχρέωση να ελέγξουν. Εδώ πρέπει να σας πω ότι έχω ένα πλήρη φάκελο με πολλές σελίδες, με δικαστικό επιμελητή στήλη στον εισαγγελέα της Καβάλας από τις 19 Δεκάτου του 2016. Και τους λέω, εκ της θεσμικής σας θέσης έχετε υποχρέωση να προστατεύσετε τον πολίτη, ακόμα και αυτό που πέφτει στην αντίληψη, στην όρασή σας και δεν σας ικανοποιεί. Έχετε υποχρέωση να διατάξετε έρευνα. Δεν αντιληφθήκατε ότι εγώ παρασύρομαι από αυτόν τον άνθρωπο και άνοιξα ένα γραφείο στην Καβάλα. Άνοιξα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέντε, έξι, εφτά γραφεία έχουμε στην Καβάλα αυτή τη στιγμή. 400 γραφεία σε όλο τον πλανήτη που μαζεύουμε το έθνος των Ελλήνων. Γιατί δεν κάνατε? Από τις εκπομπές που έχω κάνει εγώ στο ραδιόφωνο, από την αρχή, από το 2013, καλώ έναν εισαγγελέα να επέμβει. Και τα έχω αυτά όλα. Γιατί δεν επενεύει ο εισαγγελέας? Τρεις φορές έχω πάει και είδα τους εισαγγελείς στην Καβάλα και ζητάω να μας πούνε τι γίνεται. Εδώ σας έχω την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του Κράτους. Είναι ο απολογισμός επί του ισολογισμού του 2015 που είδαμε εδώ πέρα, που λέει το Ελεκτικό Συνέδριο του Κράτους. Έχετε κάνει έναν προϋπολογισμό ότι ο προϋπολογισμός του 2015 είναι 94 δισεκατομμύρια. Θα σας το αφήσω αυτό. Έχετε απολογισμό 770 δις. Και έχετε απόκληση θετική 676 δις. Δεν το λέω εγώ, το λέει το Ελεκτικό Συνέδριο του Κράτους. Ο ύψιστος βαθμός που μπορούμε να εμπιστευτούμε. Και στο τέλος, στην τελευταία σελίδα εδώ, λέει: εν προκειμένου πάντως, δεν προκύπτει με ακρίβεια ούτε οι φορείς. Ποιοι φορείς είναι αυτοί που βάλανε 600 τόσα δισεκατομμύρια? Οι οποίοι συμμετέχουν στον εν λόγω βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ούτε που διαχωτεύτηκε η ρευστότητα που προκλήθηκε από την ανωτέρω πράξη. Ως προς το πρώτο ζήτημα, με την υπαρίθμο 59488 στις 8/9 του 2016, έγγραφο της 7ης υπηρεσίας του Ελεκτικού Συνεδρίου προς τον ΟΔΙΧ, ζητήθηκε αναλυτική κατάσταση των φορέων που συμμετείχαν στο κοινό κεφάλαιο. Τι πιο απλό και τι πιο νόμιμο να κάνει το Ελεκτικό Συνέδριο? Να δούμε και, ένα έγγραφο από τα εξώδικα, ναι, κύριε Μόμψο. Ναι, 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 ναι. Έχουμε 2 λεπτά πρέπει να πούμε για να συζητήσουμε και να το δούμε λίγο το εξώδικο. Να πάμε στο δεύτερο εξώδικο που είναι εξώδικο. Διαταγή. Ο Αρτέμης ο Σόρας δίνει διαταγή στον Τσίπρα να ξεχρεώσει όλα τα αφημί των Ελλήνων και όλο το εξωτερικό χρέος. Σε 18 ώρες απαντάει ο Τσίπρας και λέει, στέλνω, λέει, αρμοδίως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όχι, στην εφορία με λίγα λόγια για να πράξει. Ξέρετε τι έγινε σε 17 μέρες αυτό μετά? Είναι το... Ναι, εξώδικο. Αυτό είναι. Είναι καταθετημένο στους εισαγγελείς. Ναι, μόνο που υπάρχουν λεφτά, κύριε Μόμψο, και τώρα γιατί θα ρωτάνε πάρα πολύ. Τα λεφτά υπάρχουν, είναι χαρτιά τα λεφτά? Δεν είναι χαρτιά. Κοιτάξτε, αν μου δείξει κάποιος τώρα, αν θα μας δώσουν 2 δις, 3 δις, αν μου δείξουν ότι θα έρθουν χρήματα, έτσι, αυτά τα ποσά, καταρχήν, δεν μπορούν να τα φέρει κανείς έτσι. Πρέπει να περάσουν μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, γιατί μπορεί να μοχλεύσει την οικονομία και να φέρει αναστάτωση στην οικονομία. Εάν κάποιος είναι απατεώνας, ο απατεώνας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, διότι εφαρμόζοντας τον νόμο του 3691 του 2008 περί της επλήματος μαύρου χρήματος, είχε υποχρέωση η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα σε 48 ώρες, λέει ο νόμος, δεν το λέω εγώ, να ελέγξει την εγκυρότητα, την νομιμότητα, την αξία, την ισχύ και το πόθεν έσχες των χρηματοοικονομικών εργαλείων που ήρθαν στη διάθεσή της. Είναι με εξώδικη διαδικασία κατατετημένα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και δεν έκαναν τίποτα. Δεν δίωξαν το Σόρα, δεν τον έβαλαν φυλακή, δεν τον έκαναν μήνυση, αλλά τι κάνατε? Φροντίσαν να βγάλουν από το σιρτάρι μια παλιά υπόθεση με τον Κουμπάρο, η οποία τελεσιδίκησε και αυτή. Έγινε η έφεση. Η έφεση στις 9 Μαρτίου του 2018 αθωώθηκε. Έτσι, με τον Γεχαγιόγλου τον δικηγόρο, που μπορούμε να το βρούμε όλοι. Ήταν αθώος και ελεύθερος και από εκεί και ύστερα σήμερα πολιτική δίωξη είναι αυτό που κάνουν, είναι ένα έγκλημα πολιτικό αυτό που κάνουν, κρατάνε τον Αρτέμη Σόρα
χωρίς να υπάρχει κατηγορία. Στο, το κατηγορητήριο που έχει, είχε στην προανακριτική διαδικασία κατέπεσε όλο. Κατέπεσε. Τώρα δηλαδή μπορεί να πολιτευτεί ο κύριος Σόρας, αν προκύψει ας πούμε εκλογική διαδικασία. Βεβαίως και θα πολιτευτεί και θα πολιτευτούμε. Θα πολιτευτείτε πάντως. Φυσικά. Θα πάρουμε την Ελλάδα. Ξέρετε γιατί θα την πάρουμε την Ελλάδα. Ακόμα και αυτοί που τους βουλευτές θα τους χτυπάνε την πλάτη και τους λένε εγώ θα σε ψηφίσω. Ξέρετε, υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει εγώ θα κατέβω στις εκλογές, είπε κάποιος. Θα με ψηφίσεις. Αλίμονο, το λέει. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Όταν τελείωσαν και γίνανε οι εκλογές, το λένε τι έγινε, τι πήρες. Πήρα λέει 36 ψήφους και 2.500 αλίμονο. Αυτό θα πάθουν όλοι. Όταν ο Κοσμάκης θα πάει πίσω από το παραβάν, θα ρίξει στην Ελλήνων Συνέλευση γιατί ξέρει ότι με συμβόλαιο θα πάρει 20.000 ευρώ. Αυτό το καταλαβαίνετε σαν έμπειρος δημοσιογράφος ότι μπορεί να θεωρηθεί σαν εξαγορά ψήφου και να μας διώξει ο Άριος Πάγος. Δεν μας διώξει γιατί είναι δικά σας. Μπορεί και αυτή η κυβέρνηση να σας τα δώσει τα 600 δισεκατομμύρια. Αλλά θα πρέπει να κάνει ένα συμβόλαιο. Άμα θα είναι δώρο, θα τα πάρει ο δανειστής τα 47%. Γι' αυτό είναι σε μορφή δανείου με 0,5%. Να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Μόμψο, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλήνων Συνέλευσης. Να σας ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε και μία... Μήπως μπορούμε να παίξουμε ένα ελάχιστο 40 δευτερόλεπτα βιντεάκι του Αρτέμη του Σόρα. Να το δούμε και αυτό. Ναι, δευτερόλεπτα. Και να το δούμε και αυτό κυρίες και κύριοι και να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Μόμψο, να σας πούμε ότι αμέσως μετά η εκπομπή παρεμβάει, συνεχίστε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάμε να το δούμε και αυτό και να κλείσουμε. Και γενικέ λαέ, άμα δεν θέλεις να μην τα πάρεις για τικό και τον ελληνικό λαό, ήρθα εδώ και δεν ήρθα για 10 άνθρωπους, για 20 ή για 300. Ήρθα για το σύνολο του ελληνικού λαού. Και είμαι εδώ πέρα και πολεμάω. Και δεν ξέρω αν ο λαός δεν είναι δίπλα μου. Δεν με θέλει. Okay, να φύγω. Να κάνω και τα απαραίτητα έγγραφα και γεια σας. Αν έχετε προτάσεις και λύσεις, κάντε τες. Εγώ δεν έχω άλλες. Δεν ξέρω τι άλλο να φέρω δηλαδή. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δηλαδή είναι ανέκδοτο. Βάζω μηχανισμούς και κοιτάμε πώς θα πολεμήσουμε για να βγούμε, για να μας ακούσουν, για να δούνε, για να έρθουνε. Είναι ανέκδοτο. Να σας πιέζω να πάρετε 600 δις. Είναι ανέκδοτο. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να το πείτε εσείς. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Είναι τρελό. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Η εκπομπή συνεχίζεται. Έχουμε την μεγάλη χαρά, είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κυβερνήτη των Lions, την οποία θα δείτε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στην σημερινή εκπομπή παρεμβάσεις να φιλοξενούμε τον κυβερνήτη Βορείου Ελλάδος και Κύπρου τον Lions, τον κύριο Μάριο Θαλασσίτη. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα αποτελεί πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ στην πόλη της Δράμας. Για μένα είναι η πέμπτη φορά που επισκέπτομαι τη Δράμα, για να είμαι ειλικρινής. Την είχα επισκεφθεί ως γραμματέας του θέματος πριν 6 χρόνια, συνεχεία ως Β' αντικυβερνήτης, ως Α' αντικυβερνήτης, τώρα ως κυβερνήτης του θέματος. Αλλά είχα έρθει και στο Εθνικό Συνέδριο, το οποίο μας επρόσφερε εδώ ένα ωραιότατο Εθνικό Συνέδριο η Λέσχη Δράμας. Αλλά για μένα η Δράμα εδώ, με τους φίλους που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά, με τη φιλοξενία τους πραγματικά με σκλαβώνει. Είχαμε και σήμερα μια επικοινωνία με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μου εξέφρασε και αυτός τα προβλήματα της πόλης, αλλά και εμείς τουλάχιστον η Λέσχη Lions Δράμας διαχρονικά έχει προσφέρει πάρα πολλά όσον αφορά την κοινότητα της Δράμας. Σήμερα είχαν πάει και προσφέρει μια ειδική μπασκέτα στο Ίδρυμα και η προσφορά του στο Ίδρυμα είναι συνεχώς... Και δεν είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε. Όχι, υπάρχει μια προσφορά μέχρι και παιδικό σταθμό έχει φτιάξει στην Δράμα και τα γνωρίζετε. Βεβαίως τα γνωρίζω και τους έχω ενημερώσει. Έχουν φροντίσει για το ολοήμερο σχολείο, το οποίο επισκεφθήκαμε σήμερα το πρωί και ο Λάγιο Φλαμούρης και εγώ προβήκαμε σε μέτρηση τις οφθαλμολογικές εξετάσεις των παιδιών με το
διαστασιόμετρο, είναι το θεραπευτικό χωριοπαθήσεων, στον οποίο έχουν προσφέρει το εργοθεραπευτικό ποδήλατο, έχουν προσφέρει την αίθουσα στην οποία τα παιδιά πάνε και ξαπλούν και ησυχάζουν όταν βρίσκονται σε ένταση. Εγώ διαχρονικά, προσωπικά, από την πρώτη ημέρα που ήρθα πριν 6 χρόνια εδώ, είχα συγκινηθεί ειδικά για τα παιδιά σε αυτό το σχολείο, και όποτε είχα την ευκαιρία και συναντώμαι με τον Λάιον Φλαμούρη, από προσωπικά μου λεφτά έδινα πάντοτε την εισφορά μου, και με τα λεφτά αυτά, σύν αυτά τις λέσχες, είχαμε παραδώσει σήμερα την ωραία και η μπασκέτα για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά. Ως στόχο έχουμε να κάνουμε και μια δεύτερη, για να μπορέσουν να έχουν ένα γήπεδο για να παίζουν ως ομάδα τα παιδιά. Για να υπάρχουν και δύο αντίπαλες εντός εισαγωγικών ομάδες. Να πούμε φυσικά ότι είστε κυβερνήτης του θέματος Βορείου Ελλάδος-Κύπρου και ότι η Lions γενικότερα είναι μια παγκόσμια οργάνωση και ουσιαστικά χωρίζει σε θέματα ολόκληρο τον κόσμο. Η Διεθνής Οργάνωση Lions έκλεισε πέρσι 100 χρόνια ζωής. Ξεκίνησε από την Αμερική, από τον Melvin Jones, ένας άντρας ο οποίος ήταν ασχολείτον με φορολογικά και τέτοια πράγματα, και είχε την έμπνευση να μπορέσει να μοιήσει αρκετούς φίλους του για να κάνουν μια λέσχη με την οποία θα μπορούσε να προσφέρουσε την βοήθεια στην κοινότητά τους. Σιγά σιγά ο θεσμός αυτός έφυγε από την Αμερική και έφτασε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα απαριθμεί 1.450.000 μέλη σε όλο τον κόσμο. Ένα κράτος δηλαδή, ουσιαστικά. Σε 210 χώρες. 210 χώρες σχεδόν, σε όλες δηλαδή. Σε όλες τις χώρες. Τι κώδικας επικοινωνίας υπάρχει μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετικές θρησκείες? Να σας πω κάτι. Εμείς γενικά οι Lions είμαστε μακριά από θέμα φυλετικών διακρίσεων, πρώτα-πρώτα, χρώματος και φύλου, έτσι. Το λογότυπο μας είναι μόνο μία λέξη, υπηρετούμε, we serve, έτσι. Και τα κεντρικά γραφεία είναι στο Oak Brook, στο Σικάγο. Έχουμε ως μέλη ορισμένες υποχρεώσεις απέναντι στους διεθνείς. Έχουμε μία εισφορά που πληρώνουμε 43 ευρώ, 43 δολάρια ετησίως για να είμαστε μέλη των Διεθνών Lions, και κάθε εγγραφή νέου μέλους στοιχίζει 35 δολάρια. Το πρόγραμμα των Διεθνών Lions είναι κοινό για όλους μας. Εργαζόμαστε πάνω σε έναν άξονα που έχει σχέση με το περιβάλλον, με τον παιδικό καρκίνο, με το διαβήτη, την όραση και την πείνα. Όλες αυτές οι πυλώνες που είπαμε έχουν άμεση σχέση με την προσφορά μας στις κοινότητες. Ήδη έχουμε τις αντίστοιχες επιτροπές εμείς εδώ στο θέμα, η οποία φροντίζει να κάνει μετρήσεις σαχάρου, αρτηριακής πίεσης. Έχουμε μια κινητή μονάδα, την οποία μας έδωσε δωρεάν το Ίδρυμα, το Λεωνικό Ίδρυμα Επιχορηγήσεων, το λεγόμενο 130.000 ευρώ, η οποία είναι μια κινητή μονάδα που γυρίζει όλες τις επαρχίες εκτός από το κέντρο, που φροντίζουν και κάνουν έλεγχο μαζί με τους οφθαλμίατρους, με τον διευθυντή του οφθαλμολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Τοπούζη, ο οποίος φροντίζει και κάνουν μετρήσεις σε όλες τις... Συνεισφορά δηλαδή στο κοινωνικό κομμάτι και, κοινωνικό και, στον, ναι. και στη νέα γενιά, κυρίως, στους νέους ανθρώπους, στις νεανικές ασθένειες.
Βεβαίως. Αυτό είναι που ενώνει ουσιαστικά 210 κράτη. Βεβαίως. 210 διαφορετικές, μπορώ να το πω, κουλτούρες. Κουλτούρες. Η κάθε μια όμως κουλτούρα δεν έχει καμία διαφορά από τη δική μας την κουλτούρα, γιατί ο σκοπός μας είναι όλοι μας να προσφέρουμε στην κοινότητα ό,τι χρειάζεται. Οπότε μια φορά το χρόνο γίνεται το εθνικό, γίνεται το διεθνές συνέδριο που όλοι οι Lions του κόσμου μαζεύονται. Φέτος ήταν στο Las Vegas της Αμερικής. Ήταν γύρω στις 40.000 Lions από όλο τον κόσμο, οι οποίοι κάθε πρωί ανταμώναμεντε και στο αμφιθέατρο, σε ένα τεράστιο αμφιθέατρο, και παρόλο το χρώμα της διαφοράς μας, του χρώματος, της φυλής, της θρησκείας, αλλά και της κουλτούρας, όμως μαζί καθόμαστε, συνεδριάζαμε. Μπορούν να συνεννοηθούν δηλαδή οι άνθρωποι, βεβαίως, αν βρούνε κοινούς στόχους. Βεβαίως. Σίγουρα. Ένα σημαντικό θα λέγαμε είναι αυτό. Το δεύτερο και σημαντικό φυσικά είναι ότι υπάρχει γραφειοκρατία στο εσωτερικό σας, δηλαδή λύνονται ζητήματα. Κοιτάξτε, υπάρχει αλληλεγγύη. Βεβαίως υπάρχει. Στην υποστήριξη κάποιων πραγμάτων που θέλετε να κάνετε σε κάποια χώρα. Εσείς είχατε αλληλεγγύη από τους διεθνείς Lions. Να σας πω κάτι. Η αλληλεγγύη που έχουμε μεταξύ μας δεν είναι από χώρα σε χώρα, αλλά είναι από τους διεθνείς Lions προς τη χώρα. Δηλαδή, τι γίνεται. Γύρω στις 15.000 αιτήσεις από διάφορες χώρες, οι οποίες ζητούν επιχορήγηση για διάφορα προγράμματα σύμφωνα με τους πυλώνες τους οποίους σας εξήγησα προηγουμένως, με έξοδα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου, έτσι, προσφορά. Οπότε, όπως σας είπα προηγουμένως, επήραμε για τους πυρόπληκτους που έγινε τώρα στο Μάτι. Στο Μάτι, αμέσως επήρα μία εισφορά της τάξης των 10.000 δολαρίων, το οποίο γίνεται αυτόματα. Εν συνεχεία, αν εμείς θέλουμε να προσφέρουμε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για αποκατάσταση διαφόρων, παρουσιάζουμε ένα σχέδιο, το οποίο εμείς βάζουμε περίπου τα μισά λεφτά και τα άλλα μισά, το άλλο μισό ποσό, μας το δίνουν οι διεθνείς Lions. Άρα υπάρχει και αλληλεγγύη. Να πούμε φυσικά ότι το θέμα εδώ που αναφερόμαστε είναι η Βόρεια Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα και, και η Κύπρος. Όταν λέμε Βόρεια Ελλάδα εννοούμε μέχρι... Μιλάμε Θράκη, έτσι, Μακεδονία. Και η Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και Ιόνια νησιά. Α, μάλιστα. Και φτάνουμε τα γεωγραφικά μας όρια, φτάνουμε μέχρι και το Βόλο. Η Lions ανεπτυγμένη στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στην Κύπρο. Η Lions στην Κύπρο είναι ανεπτυγμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γύρω μια ζωή, γύρω στα η πρώτη λέσχη, γύρω στα 67 χρόνια προσφοράς. Είναι η λέσχη Αμοχώστου και η λέσχη Λευκοσίας. Στην Κύπρο έχουμε 27 λέσχες. Η μαρτυρική Αμοχώστου. Η μαρτυρική Αμοχώστος, την οποία βέβαια οι λέσχες της έχουν μεταφερθεί είτε σε διάφορες άλλες πόλεις. Έχουμε στο σύνολο, έχουμε 27 λέσχες στην Κύπρο και 25 λέσχες στη Βόρεια Ελλάδα, με την προοπτική ήδη έχουμε στα σχέδια να κάνουμε ακόμα 2 νέες λέσχες στην Κύπρο και εργαζόμαστε και ακόμα για 2 νέες λέσχες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθούμε τώρα, είμαστε σε επαφή να κάνουμε και μια λέσχη εκτός κέντρου και μάλλον προσανατολιζόμαστε προς την Καστοριά, η οποία έχει δρομολογηθεί, θα γίνει μια ενημέρωση των νέων μελών τι είναι ο λαονισμός και τι είναι οι υποχρεώσεις τους απέναντι στον λαό, για να μην στο τέλος διαρωτούνται και δεν μας είπατε ότι έχουμε και κάποιες οικονομικές οι Lions, κάποιες οικονομικές απαιτήσεις οι διεθνείς Lions. Οπότε γίνεται μια πλήρη ενημέρωση
ή των υποχρεώσεων. Είστε δηλαδή σε εγρήγορση εσείς συνέχεια όλη αυτή τη χρονιά. Κυριολεκτικά γυρίζετε, εκτενίζετε όλη την περιοχή. Όλη την περιοχή. Θα επισκεφθώ όλες τις λέσχες της Βορείου Ελλάδος. Και φυσικά και της Κύπρου. Και της Κύπρου, που είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Και τι θεωρείτε πετυχημένος κυβερνήτης? Αυτός που θα δημιουργήσει περισσότερες λέσχες, ας πούμε. Όχι, πρώτα-πρώτα, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο να κάνεις λέσχες. Πρώτα-πρώτα πρέπει, οι λέσχες είναι, γενικά είναι σε μια κοινωνία, μια μικρή κοινωνία. Αναφύρονται προβλήματα, έτσι, για να μην λέμε. Οπότε ο εκάστοτε κυβερνήτης είναι και πυροσβέστης, όπως είναι και πυροσβέστης. Πρέπει να επιλαμβάνεται των προβλημάτων των λεσχών, να δίνει λύσεις, να βοηθάει ώστε να μπορέσουν οι λέσχες, αν χρειάζονται κάποια βοήθεια, να του στείλει την λαϊνική. Είναι και δρομέας δηλαδή, είναι και πυροσβέστης, είναι και λιοντάρι. Είναι και λιοντάρι. Από όλα είμαστε. Το υπηρετούμε τι ακριβώς σημαίνει? Μια λέξη είναι ουσιαστικά. Μια λέξη είναι προσφέρουμε. Υπηρετούμε σημαίνει προσφέρουμε. Δηλαδή λένε ότι, λένε ότι το μότο των Lions είναι εκεί που υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη πρέπει να υπάρχει ένας Lions. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Ότι γενικά φέτος για πρώτη φορά έχουμε γυναίκα διεθνή πρόεδρο. Για πρώτη φορά η γυναίκα διεθνή πρόεδρο, η οποία είναι... Άρα δεν υπάρχει και τόσο ισότητα. Α, ναι. Άργησε να έρθει, ναι. Βέβαια, είναι από την Ισλανδία η νέα διεθνής πρόεδρος, η Λάιον Κούτρου Ινβατότερ, η οποία είχε σπουδάσει βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, εργάστηκε αρκετά χρόνια στη Σουηδία. Είναι μια πάρα πολύ εξαίρετη Lions, αλλά και πάρα πολύ μορφωμένη λαϊονικά, η οποία όταν σου μιλά πραγματικά σε καθυλώνει στην καρέκλα με τον τρόπο της. Και αυτή εξεκίνησε φέτος με το μότο της «Πέρα από τον ορίζοντα». Και τι σημαίνει «Πέρα από τον ορίζοντα»? Τον ορίζοντα το βλέπουμε όλοι, αλλά κανένας μπορεί δεν πρέπει να φτάσει. Η αλληγορική σημασία του είναι ότι το έργο των διεθνών Lions και των Lions όλου του κόσμου είναι διαχρονικό και ποτέ δεν σταματάει με τα χρόνια. Όσο χρόνια είμαστε Lions, τόσα χρόνια πρέπει να προσφέρουμε. Και εγώ με τη σειρά μου είπα κάτι παρόμοιο και είπα για φέτος, είπα θα πορευτούμε με φάρο τον εθελοντισμό και επιξήδαν την προσφορά. Ο φάρος να μας φωτίζει και να μας δίνει τη σωστή η κατεύθυνση με την πηξίδα. Η πηξίδα τώρα τι λέει, μετά από τη Δράμα που πάτε? Μετά από τη Δράμα θα πάμε αύριο στις Σέρες και την επόμενη μέρα θα πάμε στην Κομωτινή. Θα επισκεφθούμε τις λέσχες εκεί. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ και που τα είπαμε. Να είστε καλά. Έγινε. Να είστε καλά. Σε ένδειξη εκτίμησης προσφέρω αυτό το πάνελ στο σταθμό Star Βορείου Ελλάδος. Σε ένδειξη αγάπης και εκτίμησης. Σας ευχαριστούμε θερμά και φυσικά θα είναι σε ένα πολύ φανερό σημείο και πολύ κεντρικό σημείο του σταθμού. Αυτό το αναμνηστικό από τους Lions. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.